Ναι, κύριε Πρόεδρε, μιλάμε για το νόμο 4368 του 2016, έναν καλό νόμο, έναν ευεργετικό νόμο που ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των ΟΤΑ αλλά και πολλών δημοτικών υπαλλήλων, καθώς παρέχει τη δυνατότητα στο Δήμο για αύξηση του ωραρίου εργασίας των ΙΔΑΧ του ΟΤΑ πρώτου βαθμού από μερικής απασχόλησης μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικίας ειδικότητας και εκπαιδευτικής βαθμίδας με αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών τους. Σήμερα κάποια στοιχεία που έχουμε στο Δήμο Ναυπακτίας. Οι σχολικές μονάδες του Δήμου Ναυπακτίας απασχολούν προσωπικό καθαριότητας με ωράριο από μισή ώρα έως και 4 ώρες την ημέρα, πράγμα που δυσχεραίνει και την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των συγκεκριμένων μονάδων αλλά και την οικονομική κατάσταση του συγκεκριμένου προσωπικού. Παρ' όλα τα αυτά, στο Δήμο μας οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι και οι ετούντες, είναι 11, είναι ειδικότητα κλάδο ΥΕ, καθαριστριών σχολικών κτηρίων και είναι με καθεστώς μειωμένο ωραρίου μερικής απασχόλησης, οι οποίες έχουν υποβάλει και την ανάλογη αίτηση για την αύξηση του ωραρίου μέχρι και το πλήρες ωράριο που είναι 8 ώρες. Επίσης, μιλάμε για ωράρια τα οποία ξεκινάνε από μισή ώρα ημερησίως, μία μισή, μία, μία μισή, τέσσερις, τρεις, τρισήμιση, τέσσερις, δύο, τρεις, τέσσερις. Δηλαδή έχουμε ένα εύρος από μισή ώρα την ημέρα που είναι στο 12ο νηπιαγωγείο μέχρι και 4 ώρες που είναι στο ειδικό σχολείο μαζί με το 6ο και 7ο νηπιαγωγείο, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και κάποιο λάθος. Το υφιστάμενο κόστος ετήσιο απασχόλησης των ανωτέρων με το ωράριο μερικής απασχόλησης είναι 47.790,12 ευρώ. Το ετήσιο κόστος απασχόλησης των ανωτέρων με ωράριο 48.000 περίπου με το ωράριο που έχουν τώρα μερικής απασχόλησης. Οι 11. Μην διακόπτετε, παρακαλώ. Το Πρόεδρε, το ετήσιο κόστος απασχόλησης των ανωτέρων με ωράριο πλήρους απασχόλησης θα είναι 147.000 για να σημειώνει οι συνάδελφοι. Δηλαδή έχουμε μια διαφορά κόστους ετήσια γύρω στα 99 χιλιάρικα ευρώ, τα οποία θα πρέπει να καλύψει ο Δήμος μας με τους υπάρχοντες πόρους. Τι διαπιστώνω σαν πρώτη προσέγγιση αυτού, ότι είναι καλός ο νόμος, ευεργετικός της κυβέρνησης, αλλά είναι λυψός. Δηλαδή, το νομίζω, κύριε Μπουλέ, απευθύνομαι σε εσάς και στον κύριο Καρακώστα, που ήμασταν και στο συνέδριο, τέθηκε και θέμα συζήτηση στο συνέδριο, ότι δεν μπορεί να λέει ότι αύξησε στους ΙΔΑΧ από ένα ωράριο να το κάνεις πλήρες και να μην ανεβάζεις τους ΚΑΠ. Και υπήρχε πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ ότι θα πρέπει να ανεβούν οι αυτοτελείς πόροι σε όλους τους Δήμους για να μπορούν να ανταπεξέλθει και ο αντίστοιχος Δήμος, ο κάθε Δήμος. Επίσης, ένα στατιστικό στοιχείο πολύ χρήσιμο για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει είναι ότι στα σχολικά κτίρια του Δήμου μας απασχολούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου συνολικά 23 καθαρίστριες. Δεν μιλάμε για τις 11 καθαρίστριες της υπάλληλους του Δήμου. Είναι μόνιμη, για αυτές που μιλάγαμε ως τώρα είναι μόνιμες υπάλληλες του Δήμου. Απασχολούνται με συμβάσει μισθό έργου συνολικά 23 καθαρίστριες, 16 στην πρωτοβάθμια και 7 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για την πληρωμή των οποίων οι σχολικές επιτροπές επιχορηγούνται από το ΙΝΕΔΙΒΗΜ, από το Υπουργείο Παιδείας, με επίστοση η οποία φέρεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δηλαδή, κάθε χρόνο, με απλά λόγια, κάθε χρόνο μας ζητάει το Υπουργείο Εσωτερικών κάποια κενά που έχουμε στις καθαρίστριες για τα σχολεία. Στέλνουμε, μας το εγκρίνουν και πίστοση από τον προϋπολογισμό του ΙΠΕΣ μεταφέρεται στο ΙΝΕΔΙΒΗΜ, στο Υπουργείο Παιδείας, και το Υπουργείο Παιδείας πληρώνει για αυτές τα 23 άτομα το ανάλογο ποσό, καθώς και την εργοδοτική εισφορά. Και αυτοί οι εργαζόμενοι είναι με σύμβαση έργου και απασχολούνται στα σχολεία πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, αυτό το πράγμα ότι οι άνθρωποι εδώ δεν έχουν γίνει μόνοι, είναι μόνιμοι, αλλά έχουν περιορισμένο ωράριο και παρόλα αυτά χρησιμοποιούν με συμβάσεις έργου επί πάρα πολλά χρόνια,
Υπάρχουν υπάλληλοι δηλαδή εδώ. Ναι, μπλοκα, ναι, με σύμβαση έργου. Που είναι για 16 και για 20 χρόνια συνέχεια. Ποιο είναι το κόστος αυτό? Είναι γύρω στις 92.000 το χρόνο. Το οποίο πληρώνει το Υπουργείο Παιδείας στις σχολικές επιτροπές και πληρώνεται μέσω σχολικών επιτροπών. Ναι, αυτό είναι με σύμβαση έργου. Όπως μας γνώρισε τώρα ο αρμόδιος φορέας, το ποσό της επιχορήγησης, και αναγράφεται μέσα στο νόμο, θα μειωθεί αυτό το ποσό των 92.000, θα μειωθεί ανάλογα σε περίπτωση αύξηση του ωραρίου απασχόλησης των ΙΔΑΧ καθαριστριών μερικής απασχόλησης. Δηλαδή, όταν, αν εμείς υποθετικά τώρα πριν αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσουμε να αυξήσουμε τις ώρες και ίσως να το κάνουμε και πλήρες το ωράριο των 11, θα αμέσως αυτό το ποσό από το Ινδιβίν θα μειωθεί ανάλογα. Γιατί υποτίθεται ότι θα καλύψουν κάποιες θέσεις στα σχολεία. Εδώ τώρα έρχονται κάποια πρακτικά προβλήματα τα οποία θα βάλω για συζήτηση. Παρακαλώ. Δεν θα μειωθούν οι πόροι από το Υπουργείο Παιδείας. Όλο αυτό το κόστος αυτή τη στιγμή, γι' αυτό λέω λειψό το νόμο κύριε Γούλα, είναι ότι όλο το κόστος αυτό των 100.000 θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Ένα μεγάλο κενό το οποίο έχω, και αυτό είναι επί του πρακτέου, δηλαδή θα χρησιμοποιήσω και ένα όνομα, δεν νομίζω να ενοχλεί, είναι η κυρία ας πούμε Αλμπάνη που δουλεύει μια μισή ώρα στο σχολείο το Τρίκορφο. Μια μισή ώρα τη μέρα καλύπτει το σχολείο του Τρικόρφου, το δημοτικό και το νηπιαγωγείο που είναι Όμορα. Κυρία Αλμπάνη, η οποία νομίζω ότι μια μισή ώρα είναι λίγη. Μπορεί να χρειάζονται 2 και 3 ώρες για το συγκεκριμένο σχολείο, όπως το έχω δει εγώ ημερησίως, για να είμαστε δίκαιοι και να μπορεί να καθαρίσει σωστά το σχολείο. Σήμερα ένα ερώτημα που έχουμε θέσει στο Υπουργείο και δεν μας έχει απαντήσει, το έχουμε μαζί με το Δήμο Αγρινίου κάνει, γιατί το ίδιο απασχολεί και το Δήμο Αγρινίου, είναι ότι η κυρία Αλμπάνη αύριο υποθετικά γίνεται 8ωρο, πλήρης ωράριο. Δεν μπορεί να μετακινηθεί και να καθαρίζει, ας πούμε, το Δημοτικό Γαβρολίμνης, λέω τα Όμορα, και τη Χάλκια, το πρώην Δημαρχείο Χάλκιας, που θα μπορούσε, ας πούμε, να καλύψει το ωράριο. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν έχουμε μία σαφή απάντηση. Προφορική απάντηση έχουμε ότι δεν μπορεί να μετακινηθεί στο σχολείο Γαβρολίμνης. Στο δε σχολείο Γαβρολίμνης έχουμε το εξής πρόβλημα, ότι υπάρχει η κυρία Μαστραπά, η οποία επί 16 χρόνια με σύμβαση έργου καθαρίζει το σχολείο εκείνο. Άρα θα... Ναι, λέω τώρα. Ναι, πρόσεξε κάτι. Υποθετικά μιλάει, κύριε Γούλα. Υποθετικά μιλάω και βάζω. Και συνάδελφε. Πηγαίνει στην πρόταση, κύριε συνάδελφε. Βάζω προβληματισμούς στο σώμα. Κατανοητό, κύριε Σύψα, έχει αντιληφθεί το σώμα το σχετικό σας και είναι πολύ ορθό. Χρησιμοποιώντας λοιπόν 3 ώρες. Ορίστε. Συνεχίστε και ολοκληρώστε, κύριε Σύψα. Ολοκληρώνω λοιπόν τη σκέψη μου και λέω ότι εάν βάλουμε στο Τρίκορφο 3 ώρες, από μια μισή κάνουμε 3, οι υπόλοιπες 5 ώρες πού θα κατανεμηθούν? Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Τα βάζω όλα αυτά στο σώμα και μετά, για να ισχύσει αυτό η αύξηση του ωραρίου, θα πρέπει όπως και δίποτε να υπάρχει εγγεγραμμένη η πίστοση στον προϋπολογισμό. Εδώ θέλω να μιλήσω, κύριε Κοτρονιά, να δούμε τι υπάρχει στον προϋπολογισμό. Θα τοποθετηθώ. Απλώς ο συζητής δεν έχει κάνει πλέον εισήγηση. Θα κάνω μετά την πρόταση. Βάζει κάποιους προβληματισμούς στο σώμα ενδεχόμενα, να ξέρει δεδομένα. Δεν αφήνει τη συζήτηση να εξηγηθεί και να τον δώσει μια ευκαιρία στο όργανο να αποφασίσει επ' αυτού. Κύριε Προεδρεύοντα, δεν φαινόταν από την εισήγηση τα δεδομένα που υπάρχουν. Έπρεπε να ενημερωθεί το σώμα. Ωραία, κατανοητό. Ακριβώς τι συμβαίνει. Να ακούσουμε και τους εκπροσώπους, να ακούσουμε και τους συναδέλφους και τους ενδιαφερόμενους. Πρόεδρε, ακούσουμε τους εκπροσώπους, να δούμε ποια είναι η υπόψη τους και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε. Υπάρχει κανονισμός, κύριε Ταχύ, που προβλέπει τη διαδικασία πώς γίνεται το Ελληνικό Συμβούλιο. Κύριοι συνάδελφοι, διευκρινιστικές ερωτήσεις πάνω στην εισήγηση του κυρίου Σύψα. Κατάλογος ο κ. Μπουλές, άλλος συνάδελφος, ο κ. Γούλας. Κυρία Σμπούλη, κύριε Μπουλέ, έχετε λόγο.
Στον κύριε Πρόεδρε. Σύντομα, όσο μπορούμε. Όσο μπορώ, ποιο είναι το κωδικοποιημένα. Επειδή είναι ένα θέμα πολύ μεγάλη σημασία, μιλάμε για ανθρώπου, μιλάμε για εργαζόμενου, είτε με τη μια ή την άλλη μορφή εργασία, αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι πρέπει να εξασφαλιστούν κάποια πράγματα. Επειδή λοιπόν το θέμα σοβαρό, υπάρχει κάποιο πίνακα που να μα δείχνει πού είναι, πώς είναι οι εργαζόμενοι, σε ποιο χώρο απασχολούνται και πόσο χρόνο. Γιατί εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να πω, κύριε Σύψα, ήρθαμε στο Συμβούλιο για τέτοιο θέμα χωρίς να έχουμε κανένα δεδομένο. Κανένα, απολύτως. Και αυτό δεν είναι πρέπον. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα σοβαρό θέμα, να μην υπάρχει εισήγηση από την υπηρεσία. Όχι, αλλά λυπάμαι, γιατί επειδή. Ξέρετε πολύ καλά ότι σε ένα θέμα συζήτηση δεν μπορεί να υπάρχει εισήγηση. Όχι, 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 των δεδομένων. Τα δεδομένα είναι εγώ. Τα δεδομένα. Τώρα μου την είχα γραφτεί εδώ ο κύριος Κοτρονιάς, που σημαίνει τα έχετε να τα δείτε σε όλους. Επιλεκτικά τα δίνετε. Εγώ τώρα τα βρίσκω. Θεωρώ λοιπόν, δεν μπορώ να σας πω γιατί το λέω και να μου απαντήσετε. Θα μπορούσε να δουλέψει κάποιος σε δημοτικό κτίριο κάποιο πρόσθετο χρόνο από το σχολείο. Αυτό σας εξήγησα πριν, ότι δεν μπορεί. Όχι, όχι, άλλο θέλω. Και ποιο χρόνο θα είναι αυτό. Πες ότι μπορεί. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε εμείς ποιο είναι αυτό ο χρόνο που θα απαιτηθεί να καθαρίσουμε, παράδειγμα, το πρώην Δημαρχείο της Χάλκιας και το Σχολείο Νηπιαγωγείου της Χάλκιας. Αυτά είναι δεδομένα τα οποία θα μας βοηθάγαν πάρα πολύ να πάρουν μια σωστή απόφαση. Υπάρχει. Τώρα μου δώσετε τον πίνακα, δεν θέλω τίποτα άλλο προς το παρόν. Ο κ. Γούλας έχει το λόγο. Όχι, όχι, κύριε Σύψα, καταλαβαίνω. Θα κάνει στην τοποθέτηση. Κύριε Γούλα, έχει το λόγο. Ναι, την ερώτηση να κάνω. Μου φαίνεται λίγο περίεργο το εξής. Λέμε, ας πούμε, ότι μια συγκεκριμένη κυρία που είναι με τη σύμβαση τη μόνιμη, δεν, εφόσον αυξηθεί, εφόσον είναι υπάλληλος του Δήμου, εφόσον αυξηθεί το ωράριό της, δεν μπορούμε να τη μετακινήσουμε π.χ. σε άλλο σχολείο. Είπατε. Αυτό είναι το ερώτημα. Απ' τη μία λέτε αυτό και απ' την άλλη λέμε ότι αν παρακαμφθεί αυτό, ότι καταβάλλεται ποσό στις σχολικές επιτροπές, το οποίο αν αυξηθεί το ωράριό τους, θα μειωθεί. Θα γίνει ντόμινο και θα μειωθεί το ποσό το οποίο θα δίνεται στη σχολική επιτροπή για τα υπόλοιπα σχολεία. Πώς μπορεί να γίνει αυτό από τη στιγμή που δεν θα μπορούν να μετακινηθούν. Εάν παρακαμφθεί, λέω αυτό. Δηλαδή αυτό είναι λίγο παράλογο. Όχι, αυτό δεν είναι παράλογο. Είπα, εάν παρακαμφθεί αυτό και μπορεί να πάει. Δηλαδή κάνει μια διευκρινιστική εγκύκλιο. Αν αυτό δεν θα κοπεί η χρηματοδότηση των υπολείπων. Είναι απλό. Δεν κόβεται. Δεν μπορεί να σου πει. Μην κάνει διάλογο τώρα, κύριε Σύψα. Δεν μπορεί να σου πει το Υπουργείο ότι. Αφήστε να συνηθεί κουβέντα. Σου κόβω. Είναι παράλογο λίγο. Σου κόβω. Εντάξει, είναι ενδεχόμενο να κόβω τα χρήματα από αυτέ που απασχολούνται με σύμβαση στο φτωχή σχολείο, αλλά δεν σου επιτρέπω στι άλλε που θα αυξήσει. Υπάρχει ενδεχόμενο να μην ισχύει για όχι εγώ. Δεν λόγω στο COVID τότε. Τη στιγμή που έχει γίνει ερώτημα στο Υπουργείο και δεν έχω απάντηση γραπτή. Δεν μπορώ άλλο, να αυτό. Άλλο αυτό. Η λογική όμως λέει ότι τελικά ή δεν θα κοπεί το ποσό ή θα σου επιτρέψει. Κυρία Σμπούκη, έχει το λόγο. Ένα από τα δύο. Κυρία Σμπούκη, έχει το λόγο. Θα ήθελα να ρωτήσω, οι 23 καθαρίστριες που έχουν σύμβαση έργου εργάζονται 8 ώρα. Η σύμβαση έργου είναι, κυρία Σμπούκη, άλλο το 8 ναι, ώρα. Ναι, σύμβαση έργου μπορεί να είναι και με 6 ώρες. Σύμβαση έργου μπορεί να είναι 24 ώρες, 8, 4, 5. Σύμβαση έργου. Δεν έχουμε κάποιο ανάλογα πλάνο. Το έργο, δεν υπάρχει. Ούτε στα τετραγωνικά που καθαρίζει κάθε. Σύμβαση έργου, όπως το ακούτε. Ναι, επιμένω σε κάτι άλλο. Συνεχίζω, κύριε Σύψα. Τα τετραγωνικά που έχει κάθε μία κυρία στην εκδούλευση, στη δουλειά της τέλος πάντων. Πόσα είναι, πώς μπορούμε να γνωρίζουμε. Γιατί εγώ μίλησα με κάποιες κυρίες. Ξεκινήσανε με 100 τετραγωνικά και φτάσανε 300. Και είναι ένα άτομο. Κυρία Σμπούκη, μην ξεδικεύετε το θέμα. Είναι πραγματικά η ερώτηση είναι ευλογία, αλλά μην το ξεδικεύετε τώρα. Τώρα καλούμε να πάμε μια πολιτική απόφαση. Το μια θέμα μια είναι αναγωγή. Το Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να είναι έτοιμο. Και παρακαλώ, μην εξηγείτε το θέμα, είναι κουρασμένο το σώμα. Υπάρχει κόσμο εδώ που είναι εξειδικευμένο. Τότε θα προτιμούσα να ακούσω την εκπρόσωπο πρώτα και μετά να τοποθετηθούμε. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, κλείσατε τις ερωτήσεις. Ο κύριος Πρόεδρος έχει το. Ερώτηση. Λέτε ότι έχετε στείλει ερώτημα στο Υπουργείο. Ναι, πότε το στείλατε αυτό? Εδώ και ένα μήνα περίπου, μαζί με το Δήμο Αγρινιού, κάναμε το ακριβώς το ίδιο ερώτημα και περιμένουμε. Σήμερα, μάλιστα, μιλήσαμε με διευθύντρια, ούτε προφορικά δεν είχε μία απάντηση. Τοποθετήσεις.
Θέλετε να τοποθετηθεί πρώτα... Να ακούσουμε τους εργαζόμενους και τον εκπρόσωπο. Κάτσε, και μετά ρε, κύριε Σαμάτα. Είστε κύριε... σαν έξω, στο καπνιστήριο. Κάτσε κύριε Τραχύλη, είχατε νου μου μέσα όμως. Λοιπόν, θα μιλήσει πρώτα η πρόεδρος του σωματείου και μετά οι εκπρόσωποι του... Είναι πρόσωπος ένας είναι. Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕΟΤΑ. Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας. Καλώς ήρθες κύριε Γενικέ. Και η... και η κυρία Παπαδοπούλου Μαρία. Είναι η Ταμίας Παπαδοπούλου Μαρία. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Λοιπόν, πρόεδρε, σας ακούμε. Ωραία. Με το άρθρο 8, παράγραφος 1 του νόμου 4368 του 16, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των ΟΤΑ, αλλά και πολλών υπαλλήλων, δίνοντας τη δυνατότητα αύξησης του ωραρίου των ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης σε πλήρη απασχόληση. Στις 16 Μαρτίου του 2016, το Υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιό του ενημερώνει τους Δήμους ότι πρέπει να προβούν στην αύξηση του ωραρίου των ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης σε πλήρη απασχόληση, ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία. Στο Δήμο μας έχουμε 11 καθαρίστριες σχολικών μονάδων ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης, οι οποίες δουλεύουν από μισή ώρα έως 4 ώρες το πολύ, την ημέρα, τη στιγμή που οι υγειονομικές ανάγκες των οργανισμών αυτών δεν καλύπτονται κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους. Οι παραπάνω ενδιαφερόμενες, ύστερα αφού έλαβαν υπόψη την παραπάνω διάταξη, έκαναν αιτήσεις στο Δήμο, ζητώντας την αύξηση του ωραρίου σε πλήρη απασχόληση. Ταυτόχρονα έκαναν και κάποιες συναντήσεις με τον Δήμαρχο, ζητώντας του ο Δήμος να προχωρήσει στην αύξηση του ωραρίου τους σε πλήρη απασχόληση. Στις 31 του 2016, το Υπουργείο ξαναστέλνει έγγραφο στους Δήμους της χώρας, στο οποίο αναφέρεται ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκαν φαινόμενα μη μετατροπής του ωραρίου των καθαριστριών σχολικών μονάδων και παράλληλη χορήγηση εγκρίσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ίδιες σχολικές μονάδες, και επειδή πρόκειται για πάγια ανάγκη, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών σας, κάνοντας εφαρμογή της παραπάνω διάταξης. Αφού πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Συλλόγου Εργαζομένων των Καθαριστριών των Σχολείων μας με τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, οι εργαζόμενες έκαναν αίτηση στις 9 Δεκάτου του 2016 προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητούν το θέμα να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε σήμερα να ληφθεί απόφαση για την αύξηση του ωραρίου τους από μερικής απασχόλησης σε πλήρη απασχόληση. Θέση του Συλλόγου μας αλλά και θέση της ΠΟΕΟΤΑ είναι η μόνιμη, η πλήρης και σταθερή εργασία. Επειδή οι παραπάνω εργαζόμενες με την πλήρη απασχόλησή τους μπορούν να καλύψουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Ναυπακτίας, ζητάμε το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την πλήρη αύξηση του ωραρίου των ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης του Δήμου. Επίσης, θα σας επιθυμίσω εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο μια απόφαση που είχατε λάβει, την 371 του 2016, η οποία ήταν ομόφωνη, με την οποία ζητούσατε από την κυβέρνηση την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων, και η απόφαση αυτή λέγατε τότε να κοινοποιηθεί και στην ΚΕΔ, ώστε να ληφθούν ανάλογες αποφάσεις από την ΚΕΔ και τους υπόλοιπους Δήμους. Την καθαριότητα ανήκουν και αυτές. Στην καθαριότητα ανήκουν και αυτές. Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, ανέφερε μία συνάντηση η κυρία Πρόεδρος, στην οποία κλήθηκε ο Δήμαρχος και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικού. Εγώ ως ο κύριος Καρακώστας, ο οποίος είναι ΔΕΠ, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, δεν κλήθηκα. Εγώ που είμαι στην πρωτοβάθμια και έχω όλα τα στοιχεία, δεν κλήθηκα. Γιατί δεν κλήθηκα την κυρία Νταουσάνη? Γιατί η κυρία Νταουσάνη σαν πρόεδρος έχει μάθει να ελαϊκίζει. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Σε πάρα πολλά θέματα. Σε πάρα πολλά θέματα, κυρία Νταουσάνη, δεν σα διέκοψα καθόλου. Δεν σα διέκοψα καθόλου. Κυρία Νταουσάνη, επειδή. Τη αρέσει να λαϊκίζει. Έχετε διπλό ρόλο και είστε και γραμματέας. Και ξέρετε ότι η διαδικασία πρέπει να τηρείται. Αφήστε να μιλήσει ο κύριος Σύψας τώρα. Δεν ήθελε να ξέρει τα δεδομένα. Δεν ήθελε να μάθει το οικονομικό τα δεδομένα. Τα υπέκρυψε.
για να μπορέσει να γυρίσει. Λες και εγώ δεν θέλω αυτές οι 11 γυναίκες να γίνουν μόνιμες στο Δήμο και να έχουν πλήρες ωράριο. Γιάννη, τώρα, με συγχωρείς. Προς Θεού. Και σε απαγόρευσε κανένα σε συνάδελφοί σου, δήμαρχος και άλλος αντιδήμαρχος να σε καλέσουν και να πας εκεί? Μα δεν κλήθηκα, κύριε Γουλά. Ναι, ποιος θέει, η πρόεδρος. Ποιος θέει, αυτή. Η πρόεδρος. Συγκάλεσε. Συγκάλεσε. Τώρα είναι, είναι... Μα συγκάλεσε. Και, και καταρχάς και κατά δεύτερο, λοιπόν, δεν είναι τρόπος αυτός να απευθύνεσαι σε υπάλληλο του Δήμου, σε δημοτικό συμβούλιο. Επιλεκτικά βλέπει. Με συγχωρεί. Όχι επιλεκτικά, Γιώργο, με συγχωρεί. Και αποκλεί. Κύριε Σύψα, σας πω. Δήμαρχο, απαγόρευσε τον Δήμαρχο. Απαγόρευσε. Όταν δεν σε καλεί, Γιώργο μου, σε μία. Όταν οργανώνει κάποιος μία σύσκεψη, οργανώνει αυτός τη σύσκεψη. Ζητάει μία σύσκεψη. Κύριε Πρόεδρε, δεν. Κύριε Σύψα. Κύριε Σύψα. Δεν είναι έτσι η υπουργούλα, δεν είναι υποχρεωμένος ο Δήμαρχος να γνωρίζει τα πάντα. Κύριε Σύψα, είναι. Να στοχοποιούμε στους συνδικαλιστές, λοιπόν, είναι πάρα πολύ άσχημο. Κύριε Σύψα, λοιπόν, περιμένετε ένα λεπτό. Επειδή, τέλος πάντων, άκουσα κάποιους χαρακτηρισμούς από τον κύριο Σύψα, δεν θα τους σχολιάσω. Η συζήτηση και η συνάντηση έγινε με τον κύριο Δήμαρχο στην αίθουσα, την ανοιχτή, στο Δημαρχείο, στη μεγάλη αίθουσα του Δημαρχείου. Δεν ήταν κρυφή, απλώς, δεν ξέρω, ο κύριος Κοτρονιάς, δεν τον είχαμε καλέσει, απλώς παρευρέθηκε. Δεν καθίσαμε δηλαδή να... Εμείς ζητήσαμε συνάντηση με τον κύριο Δήμαρχο και όντως έγινε συνάντηση και ήταν ανοιχτή. Εγώ ανέφερα το γεγονός. Λοιπόν, ούτε εμείς πιστεύουμε ότι ήταν σκεμμένη αποκλεισμός, ας πούμε. Κύριε Πρόεδρε. Τι θέλετε, κύριε Μπουλέ? Σας πω, επειδή είμαστε συμβούλιο, θεσμικό όργανο και η κυρία Νταουσάνη εκπροσωπεί το σωματείο των εργαζομένων, θέλω να κάνει παρέμβαση. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι η πρόεδρος εκπροσωπούσε τους εργαζόμενους μέσω του Δημάρχου, κάλεσε όσους είναι συναρμόδιοι κατά την κρίση του Δημάρχου. Εδώ οι πολίτες πάνε στο Δήμο και λένε πηγαίνετε στον κύριο Κωνσταντά, πηγαίνετε στον κύριο Τάδε, πηγαίνετε στον κύριο Τάδε. Εδώ, εφόσον το θέμα αφορά το συγκεκριμένο που ήξερε ο Δήμαρχος, μπορούσε να καλέσει όποιος ήθελε ο Δήμαρχος. Μην εγκαλείτε λοιπόν την Πρόεδρο, είναι απαράδεκτο, με συγχωρείτε πακέ, για το ύφος αλλά και για την ουσία. Εάν το δέχεστε αυτό, κύριε Σύψα, θα πρέπει όλοι οι δημότες πάνε στο Δήμαρχο και παραπέμπονται στον αρμόδιο αντιδήμαρχο να σταματήσει αυτό. Γιατί εκεί το δέχεστε? Άρα λοιπόν ο Δήμαρχος μπορούσε να καλέσει τους συνεργάτες του όποιος θεωρούσε σκόπιμο να καλέσει. Και δεν φταίει η Πρόεδρος για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε, κύριε Μπουλέ. Κοιτάξτε, κύριε Μπουλέ, άλλο είναι αυτό και άλλο να έχουμε ειδοποιηθεί για να έχουν προετοιμαστεί κιόλα. Γιατί εγώ δεν ήμουν καθόλου προετοιμασμένος. Γιατί δεν καλούσατε τον αντιδήμαρχο, κύριε Δήμαρχε? Γιατί δεν καλούσατε, αφού δεν είχατε προετοιμαστεί, γιατί δεν καλούσατε τον κύριο Σύψα? Από τη στιγμή που γνωρίζει. Μισό λεπτό. Και εκεί έρχεται τον κύριο Σύψα. Δεν είναι τώρα το πρόεδρο. Αφού δεν το γνωρίζατε, καλέστε τον κύριο Σύψα στους βουλευτές. Το θέμα θεωρείται λήξαν. Δεν υπάρχει πρόθεση από την πρόεδρο να αποκλείσει κανένα. Η διαδικασία συνεχίζεται. Λοιπόν, τοποθετήσεις. Να μιλήσει ο αναπληρωτής. Αναπληρωτής γραμματέας. Ο εκπρόσωπος της ΠΟΕΟΤΑ. Τσούλης Ιωάννης λέγομαι, αναπληρωτής γενικός γραμματέας. Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για ένα ζήτημα το οποίο για μας είναι κομβικής πολιτικής σημασίας και όχι οικονομικής σημασίας, και έτσι πρέπει να το δούμε όλοι. Παρόλα αυτά, έτσι, προσπάθησα να μην παρέμβω σε μια διαδικασία που βλέπω να ξεκινά με ένταση εξ αρχής. Και ενώ είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσαμε όλοι να ενωθούμε και να το αντιμετωπίσουμε με κοινωνική, έτσι, διάθεση, θα έλεγα εγώ, βλέπω να υπάρχει μια ένταση και να γίνεται μια επίθεση στην πρόοδο των εργαζομένων. Εγώ θα πω ξεκάθαρα, έτσι ξέρω λειτουργούμε εμείς θεσμικά, ότι όταν μιλάμε με τον Δήμαρχο δεν παίρνει πρωτοβουλία ο αντιδήμαρχος. Ο Δήμαρχος είναι αρμόδιος να παρέμβει και να καλέσει όποιον θέλει. Και δεν έχει κανέναν λόγο η πρόεδρος να επιλέξει ποιον σύμβουλο θα έχει δίπλα του ο Δήμαρχος. Και περίμενα ο Δήμαρχος σήμερα, όχι ο κύριος Μπουλές, να υπερασπιστεί την Πρόεδρο. Αυτό ως σημείωση. Και έχει δίκιο ο κύριος Σύψας
ότι δεν μπορεί να τα ξέρει όλα ο Δήμαρχος. Θα έπρεπε να ξέρει ο κύριος Σύψας ότι με το νόμο 3943 του 2011 υπάρχει δυνατότητα οι καθαρίστριες σχολείων, εφόσον το επιτρέπουν τα καθήκοντα, να λειτουργούν και σε δύο σχολεία και σε περισσότερα σχολεία. Είναι νόμος από το 2011. Όπως υπάρχει και η δυνατότητα με τον ίδιο νόμο, όταν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, είτε μιλάμε για τους δύο μήνες του καλοκαιριού, είτε για Χριστούγεννα και Πάσχα, να διατίθονται σε άλλες συναφή καθήκοντα στο Δημαρχείο ή αλλού. Ως εκ τούτου λοιπόν αυτά έχουν ξεκαθαριστεί και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε αυτή τη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι επειδή πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και άκουσα οικονομικά δεδομένα, άκουσα λοιπόν ότι στοιχίζουν αυτή τη στιγμή 47.000 ευρώ και ότι εάν έχουν πλήρες ωράριο, ουσιαστικά το κόστος θα είναι το ίδιο εάν προσθέσουμε το κόστος που είναι στη συμβάση έργου. Να πω, επειδή ήμουν στη διαπραγμάτευση και ήταν πάγιο αίτημα τον ΝΟΤΑ, όπως το είπατε, και τη ΣΚΕΔΕ η διάταξη αυτή, είχε μία ουσία και ένα σκεπτικό. Και το σκεπτικό περιγράφηκε στην εγκύκλιο που έβγαλε το Υπουργείο όταν είδε ότι δεν εφαρμόζεται η διάταξη. Το σκεπτικό ήταν ότι δεν είναι δυνατόν όταν υπάρχουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, όπως είναι η καθαριότητα των σχολείων, να συνεχιστεί ένα φαινόμενο ουσιαστικά όπου με συμβάσεις έργου θα καλύπτουμε αυτές τις ανάγκες. Την ίδια στιγμή που υπάρχει τακτικό προσωπικό το οποίο δουλεύει με μισή ώρα τη μέρα. Άρα λοιπόν έχουμε δύο οπτικές, το οποίο θα πρέπει κατά τη δικιά μας άποψη, και εμείς να το ξέρετε, επειδή είναι μια διάταξη στην οποία την προσπαθήσαμε μαζί με κάποιους αιρετούς, εγώ θα πω, και είναι μια διάταξη που είναι κόντρα στην λογική των τελευταίων ετών, όχι μόνο θα πω και από παλιότερα, να διαλυθεί πλήρως το εργασιακό τοπίο, να υπάρχει ένας μεσαίωνας, μια θέση εργασίας να μοιράζεται σε δύο και τρεις ανθρώπους, να υπάρχει μισός μισθός, μισή ζωή. Αυτά νομίζω ότι όλοι μας τα έχουμε υπερασπιστεί. Δηλαδή το δικαίωμα και μαθήματα για την υπεράσπιση του 8ωρου, εγώ θα έπρεπε να παίρνω από εσάς, εγώ είμαι νεότερος. Τους αγώνες αυτούς δεν τους έζησα. Θα έπρεπε λοιπόν από όλους εσάς που είστε παλιοί αιρετοί, παλιοί στο κουρμπέτι, να μας δίνετε τέτοια μαθήματα. Εγώ λοιπόν θα πω ότι έχουμε δύο οπτικές. Και έτσι πρέπει να το εξετάσετε. Από τη μία έχετε ανθρώπους οι οποίοι... Γιατί προδικάζεται το σώμα είναι απέναντι από τις καθαρίστριες. Ο κύριος. Έχετε ενδείξει ότι εμείς είμαστε απέναντι από αυτά που λέτε εσείς. Έχετε καταλάβει κάτι τέτοιο από την κουβέντα μας. Θα συνεχίσω την τοποθέτησή μου ή... Όχι, παρακαλώ, πέστε από αυτού. Θα συνεχίσω την τοποθέτησή μου και οτιδήποτε... Εντάξει, μην κάνετε εδώ τώρα παραβιάζετε ανοιχτές πόρτες. Καταλάβατε. Δεν είναι τα δύο τελευταία χρόνια. Είπατε... Δεν είπα, κύριε Πρόεδρε, τα δύο τελευταία χρόνια. Αυτό είπα κυρίως τα τελευταία χρόνια και αναφέρομαι κυρίως στην εποχή των μνημονίων από το 9 και μετά, αλλά ήταν και μια πρακτική η οποία εφαρμοζόταν και πριν. Απλά έχει ξεχυλώσει από το 9 και μετά με γνωστή τη λογική εφαρμογή. Τα δύο τελευταία χρόνια. Όχι, δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο. Κακώς λοιπόν, εγώ δεν τοποθετήθηκα. Κατάλαβε κάποιος ότι είπα ότι δεν θέλετε να αυξήσετε το ωράριο? Βλέπω μία ένταση. Με ποια μου αποστροφή? Μπορείτε να μου πείτε κάτι συγκεκριμένο που είπα ότι εσείς δεν είστε διαθέσιμοι σε αυτό? Μα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είστε αρνητικά ήδη διαθέσιμοι σε κάτι το οποίο είπα. Δεν είμαστε αρνητικά διαθέσιμοι. Είναι θετικό λοιπόν το ότι δεν είστε αρνητικοί. Δεν έχουμε αρνητική διάθεση, καταλαβαίνετε. Σας ζητώ συγγνώμη λοιπόν. Σας ζητώ συγγνώμη. Ίσως είναι λόγω της έντασης και της επίθεσης προς την Πρόεδρο. Θεωρώ και αποδέχομαι πλήρως και ζητώ συγγνώμη με δεδομένο ότι θα είστε θετικοί σε αυτή τη λογική. Το δεύτερο λοιπόν είναι μια πολιτική τοποθέτηση. Πολλές φορές όλοι μας έχουμε καταδικάσει όλους εκείνους που έχουν συμβάλει στο να εφαρμοστούν τέτοιες συνθήκες αυτή τη στιγμή, και τότε είναι εύκολη κριτική γιατί, ξέρετε, αφορά τις αποφάσεις που παίρνουν κάποιοι άλλοι. Τώρα αυτή τη στιγμή εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο έχετε τη δυνατότητα, την ευκαιρία να έχετε εσείς την ευκαιρία να διαμορφώσετε το αποτέλεσμα.
Έχετε εσείς την αρμοδιότητα και το καθήκον, σύμφωνα με το δικό μας θέλω, με το θέλω των εργαζομένων, να μετατρέψετε τις συμβάσεις που προβλέπουν μισή ώρα εργασία τη μέρα σε πλήρη απασχόληση. Και ανάγκες έχετε. Ανάγκες υπάρχουν, είναι υπαρκτές. Ως εκ τούτου, εμείς αυτό το οποίο ετούμαστε και το ετούμαστε προκειμένου να εκφράσετε και μία πολιτική άποψη, γιατί εγώ θεωρώ μία τέτοια απόφαση είναι και μία πολιτική θέση σε καιρούς πάρα πολύ δύσκολες. Ότι στηρίζουμε το οχτάρο, λέμε όχι στον εργασιακό μεσαίωνα που θέλουν να μας επιβάλλουν και στηρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται να τα φέρουν βόλτα στην καθημερινότητά τους. Ευχαριστώ σε πρώτη και εμείς ευχαριστούμε. Διαδικασία και αν θέλετε οτιδήποτε, κάποια ερώτηση να απαντήσω, πρόεδρε, είναι διαθέσιμος. Πρόεδρε, μία ερώτηση, δεν έχω καταλάβει κάτι και πρέπει να προσδοκίσω και τον κύριο. Άκουσα τον κύριο Σύμψα ότι έκανε επερώτηση εάν μπορούν να μετακινηθούν. Και λες δεν έχουν απαντηθεί και δεν μετακινούνται. Ο κύριος εδώ λέει από το δίκτυο. Δεν έχει απαντηθεί. Ο 39-43, τι λέει ο 39-43, ότι από το 2011, κατάλαβα σωστά, επιτρέπεται η μετακίνηση και σε άλλα σχολεία. Και σε άλλες σχολικές μονάδες, είναι ο 39-43 του 2011 και επιτρέπεται επίσης κατά τις περιόδους που είναι κλειστά τα σχολεία οι εργαζόμενοι αυτοί να διατίθονται στο Δημαρχείο να ασκούν συναφή καθήκοντα. Μάλιστα. Δηλαδή καθαριότητες εσωτερικών χώρων. Γίνεται, υπάρχουν κυρίες οι οποίες... Ακούστε με. Κύριε εκπρόσωπε, γίνεται αυτό. Να σας πω εγώ τώρα, γιατί εντάξει, να λέμε, να είμαστε ειλικρινείς. Πολλές κυρίες που βρίσκονται στην αίθουσα τώρα, ο κ. Μαυροστόπουλος τις φέρνει και συνδράμουν στα κτίρια όταν υπάρχει το θέρος, είτε τα κλειστά σχολεία. Είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχει δυνατότητα και χρησιμοποιείται το Δήμο. Απορώ γιατί ο κύριος Μινόπουλος, που είναι έμπειρος διευθυντής και στο διοικητικό κομμάτι, δεν επικαλέστηκε αυτό το νόμο που λέει ο κύριος και έκανε το ερώτημα. Αυτές που είναι με αόριο το νόμο, δεν ισχύει το ερώτημα. Και το καλοκαίρι πηγαίνουν και δουλεύουν. Εγώ δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Εγώ δεν το γνωρίζω διευθυντής. Ορίστε. Τοποθετήσεις. Ποιος θα τοποθετηθεί? Η πρόταση της πλειοψηφίας. Φέρετε ένα θέμα στο Συμβούλιο. Έχετε βάλει μερίστη διάταξη. Δεν μας έχετε δώσει κανένα χαρτί. Εγώ έχω άποψη, θα σας πω. Η εισήγηση υπάρχει από τη μεριά της πλειοψηφίας. Θα τοποθετηθείτε για να κάναμε τοποθέτηση. Είπαμε τα δεδομένα. Εγώ ζήτησα, αλλά κάναμε την παρέμβαση με τον πρόεδρο. Είσαστε υπέρ ή κατά αυτό, πέστε μας τελικά τι είσαι. Υπέρ, βέβαια. Υπέρ. Okay. Υπέρ. Όχι όμως της πλήρους απασχόλησης. Θα πούμε την πρόταση συγκεκριμένη. Γιατί αυτή τη στιγμή. Ολοκληρώστε την πρόταση. Κοτρονιάς, άλλος για ομιλία. Ζήτησα. Το για να είμαστε κύριε Μπουλέ. Μπουλές. Κάνατε ένα ερώτημα και δεν ακούτε. Γούλας. Και δεν ακούτε την απάντηση. Κάνατε ένα ερώτημα και δεν ακούτε. Μου λέτε είστε υπέρ ή κατά. Εγώ πριν που με διέκοψε η πρόεδρος και ο κύριος από την ΠΟΕΟΤΑ, ζήτησα από τον κύριο Κοτρονιά να μου πει τα συγκεκριμένα Σμπούκη. Νούμερα που είναι στον προϋπολογισμό. Το έχω ζητήσει. Σμπούκη, άλλος. Βέβαια. Άλλος. Η κυρία. Λοιπόν, Μπουλές, Γούλας, Τσαγκουρνός, Κοτρονιάς, Μπούκη, Ζιαμπάρα. Λοιπόν, ο κύριος Μπουλές έχει τον λόγο. Όχι, είστε αρχικός παράταξης, πρέπει να μιλήσετε. Το θέμα, την εισήγηση της πλειοψηφίας, ποιος την παρουσιάσει, κύριε Πρόεδρε? Εισήγηση έκανε ο κύριος Σύψας. Όχι, δεν έκανε εισήγηση επί του θέματος, έκανε παροχή στοιχείων. Θα διαμορφωθεί η πρόταση. Όχι, πέστε λοιπόν τώρα την πλειοψηφία, ποιος θα εισηγηθεί. Θα διαμορφωθεί. Ποιος θα το εισηγηθεί το θέμα σας με πρόταση. Πρόεδρε, ποιος? Την εισήγηση, για σας παρακαλώ. Ναι, την εισήγηση. Θέλετε να μιλήσετε.
Να προταχθεί ο κύριος Κοντρονιάς, λοιπόν. Κύριε Κοντρονιά. Κύριε Γενικέ, είπατε, θα ξεκινήσω από εσάς. Είπατε είναι κυρίως πολιτική απόφαση και όχι οικονομική. Διαφωνώ κάθετα. Αυτές οι αποφάσεις έφεραν και τη χώρα και τους δήμους εδώ, οι πολιτικές. Πρώτα είναι οικονομική. Λοιπόν, το ίδιο κάνετε και στο σπίτι σας, το ίδιο κάνετε παντού. Γιατί, και εγώ βεβαίως, μάλλον όχι μόνο εγώ, ποιος δεν θέλει να δουλέψει, όχι ο κόσμος 8 ώρες και υπερορίες να δουλέψει. Τι γίνεται όμως από την κεντρική καθοδήγηση, από την κεντρική κυβέρνηση? Μάλιστα, κάνουμε ένα νόμο, δίνει τη δυνατότητα να αυξηθεί. Τους πόρους τους δίνει? Δεν τους δίνει. Πρέπει τους. Το λέω έτσι για να προβληματιστούμε, έτσι. Λοιπόν, είναι ένα πρόβλημα, ένα αίτημα που έρχεται από παλιά. Δυστυχώς. Και τυχαίνει να το διαχειριστεί η σημερινή Δημοτική Αρχή με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Πέρα από αυτό υπάρχει και ένας προβληματισμός. Αυτό που έβαλε ο κύριος Σύψας. Η αναγκαιότητα. Και αυτό πρέπει να μπει στο τραπέζι. Τι χρειαζόμαστε, πόσο χρειαζόμαστε. Πόσο ισχύει και σε τι βαθμό όσον αφορά την μίσθωση έργου, το οποίο πληρώνει άλλος φορέας, πληρώνει το Υπουργείο και όχι ο Δήμος. Στον προϋπολογισμό πρέπει να σας υπενθυμίσω, συνάδελφοι, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη 150.000 για ΙΔΑΚ επιπλέον. Και αυτό είναι κάθε χρόνο. Δεν είναι τη φετινή χρονιά. Ο φετινός προϋπολογισμός δυστυχώς έχει πολύ μικρό αποθεματικό. Είναι της τάξης των 200.000. Υπάρχουν προβλέψεις στον προϋπολογισμό που πιθανώς να μην εισπραχθούν. Υπάρχουν έκτακτα γεγονότα. Αύριο έχουμε μια κατάπτωση, κατέρευσε ένας δρόμος. Τι θα κάνουμε? Χρειαζόμαστε 50.000. Από πού τα βρούμε? Το κόστος για το πλήρως ωράριο, το είπε ο κ. Σύψας, είναι επιπλέον 99.016. Το κόστος ετησίως, ναι. Το κόστος ανά ώρα ημιρεσίας είναι περίπου 150 ευρώ το μήνα. Τι? Ανά ώρα ημιρεσίας 150 ευρώ το μήνα. Το μήνα. Όταν δίνουμε μία ώρα σε έναν εργαζόμενο, αυτό μεταφράζεται σε 150. Είναι και οι εργοδοτικές εισφορές, κυρία μου, γι' αυτό, εντάξει, μην το... Καθαρά, δεν... Η πρότασή μου, κύριε Δήμαρχε, να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα στον προϋπολογισμό για φέτος. Ένα ποσό της τάξης 15-20.000 ευρώ, να το αποδώσουμε στις καθαρίστριες. Να εξοδοτήσουμε τον κύριο Σύψα να δει την αναγκαιότητα και πού θα το κατανοούμε αυτό, γιατί να μην πάμε δηλαδή οριζόντια, να πάρουμε από 2 ώρες η κάθε κυρία. Μπορεί άλλο να χρειάζεται 3, γιατί πρέπει να εξυπηρετήσει 2 σχολεία, η κυρία που έχει μισή ώρα να γίνει 3-3,5 κτλ. Ένα τέτοιο κόστος αυτή τη στιγμή είναι εφικτό. Και να το δούμε το επόμενο εξάμεινο που θα συντάξει το νέο προϋπολογισμό, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι επιπλέον. Αυτή είναι η πρότασή μου, κύριοι συνάδελφοι, και πιστέψτε με ειλικρινά, σας μιλάω εγώ που έχω 2 παιδιά ένεργα. Για να μην πω ότι το ένα παιδί μου είναι στη Γερμανία, ψάχνει για δουλειά. Εντάξει, να συνηθούμε. 11 ώρες το μήνα δηλαδή, λες. Πόσο είναι? Περίπου 14-15 ώρες ημερησίως. Αύξηση. Αυτό το ποσό που θα πάρθει, τα 20.000, ένα ποσό, θα αφαιρεθεί από το ποσό που δίνουμε για τις συμβάσεις έργου? Όχι. Αυτό θα το κόψει επιπλέον. Ένα λεπτό.
Συγγνώμη, κύριε Μπλε, εγώ μιλάω με οικονομικά στοιχεία. Τη διαδικασία και την εξειδίκευση νόμου εγώ δεν την γνωρίζω. Δεν είμαι ο ειδικός. Εγώ σας λέω, αυτή τη στιγμή από τον προϋπολογισμό στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να εγγράψουμε αυτή την πίστοση και να ξεκινήσει η διαδικασία. Εάν συμφωνείτε. Εγώ μιλάω καθαρά οικονομικά. Δεν μιλάω για αυτό, για τέτοια ζητήματα, ας πούμε, που αν θα μειωθεί η μίσθωση έργου ή οτιδήποτε άλλο. Κύριε, ρωτάω πολύ απλά για τον κύριο Σύμψα. Δίνοντας τα 20 χιλιάρικα στις καθαρίστρες στις 11, θα κόψουμε από τις άλλες 27, φαντάζομαι. Τι όχι. Όχι από τον προϋπολογισμό. Μισό λεπτό να το καταλάβω. Μισό λεπτό. Δίνοντας δηλαδή. Να κάνει και να κάνω. Κάντε εσείς. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται, κύριε Κοτσανά. Ούτε προσπαθώ να φέρω σε δύσκολη θέση ούτε κύριο Σύμψα, ούτε. Εμείς, κύριε Καχύλη, η διαφορά είναι ότι εμείς εκπροσωπούμε όλους τους δημότες. Και τους συμβασιούχους και τους οριστούς. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Ο κύριος εκπροσωπεί όμως και η κυρία Γαουσάνη μόνο αυτούς που είναι πίσω. Εργαζόμενος να μπείτε στο κοινωνικό κομμάτι, και αν είμαστε μια τοποθέτηση, αν θα σωθούν οι συμβασιούχοι που έχουν στο Δήμο. Και όσον αφορά την εξασφάλιση των πόρων αυτών. Το λόγο. Εγώ θέλω να εκπροσωπήσω αρχές. Αν θέλετε να μου πείτε ότι όλοι θα δουλεύουν από μία ώρα και αυτό είναι το όραμά σας για το Δήμο, για να έχουν όλη δουλειά, διαφωνώ κάθετα. Εγώ λοιπόν έρχομαι και όπως το έβαλα εξ αρχής, υπερασπίζομαι αρχές. Θέλετε να κρατήσετε και τις συμβασιούχους και να αυξήσετε και το οχτάρο. Εδώ μου λέτε για 15.000 χωρίς να έχετε κάνει καν πρόβλεψη ποιος θα έχει τι ωράριο από τις γυναίκες που είναι εδώ πίσω. Δηλαδή, εγώ βλέπω τώρα ότι. Ουσιαστικά δεν υπάρχει μια εξεφρασμένη μελέτη ή πρόταση ούτε με βάση τις ανάγκες ούτε με βάση τίποτα. Η ουσία, η ερώτηση που μου κάνετε λοιπόν είναι μια ερώτηση άτοπη με βάση την πολιτική παιδεία που έχω και το σκεπτικό το οποίο έχω αναπτύξει στα λίγα χρόνια της συνδικαλιστικής και πολιτικής μου παρουσίας. Εγώ αυτό που λέω είναι δεν σκέφτομαι σε καμία περίπτωση, το είπε και ο κύριος Δημοτικός Σύμβουλος, έχει δύο παιδιά άνεργα. Να πάει να του πει ένας εργοδότης αύριο ότι ξέρεις θα σε κάνω μόνιμη και θα δουλεύεις μισή ώρα τη μέρα. Αν μας πει ότι αυτό είναι το όνειρο παραδείγματος χάρη για το παιδί, ναι, θα το πω ναι. Σε καμία περίπτωση λοιπόν, και εδώ μιλάμε για μια τοπική αυτοδιοίκηση που έχω ακούσει, εγώ τα έχω μάθει από εσάς, από τους παλιότερους, έχω ακούσει ότι είναι διεκδικητική. Διεκδικητική. Δεν διεκδικούσε η τοπική αυτοδιοίκηση για τους σχολικούς φύλακες που πήρε και που κάποιοι τους απέλησαν. Δεν διεκδικούσε τα χρήματα μετά το πρόγραμμα εμπειρίας που ήρθαν να πάρουν τα χρήματα από την κεντρική διοίκηση. Εδώ είναι η τοπική αυτοδιοίκηση να ζητήσει να μην τους κοπούν το 9% που θα κοπεί τώρα, φέτος. Θα κοπούν και άλλα χρήματα τώρα. Και τι σημαίνει αυτό? Θα μειώσουμε τις ώρες των εργαζομένων? Εδώ είναι η τοπική αυτοδιοίκηση και πολιτικό χαρακτήρα. Πάρτε αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ λοιπόν η άποψή μου, δεν θέλετε να κρατήσει τη συμβάση έργου. Εγώ δεν είμαι υπέρ μιας διαδικασίας όπου τα πάγια. Είναι στο χέρι μας αυτό. Η λογική της διάταξης. Η λογική της διάταξης που είπατε ότι ήταν πάγιο αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αυτό. Άμα θέλετε να σας φέρω και τον νόμο και την εκλογική έκθεση. Όχι τέλος πάντων, να απαντήσω αυτό γιατί καταγράφεται. Αν ψηφίσουμε εμείς αυτό που λέτε. Ακούστε με λίγο. Θα διώξουμε τους επόμενους. Εγώ θα σας πω κάτι. Άκουσα λίγο πριν. Μισό λεπτά. Αυτό πέστε μας. Μου βάζετε, είναι δυνατόν να καθίσω να τοποθετηθώ εγώ για ανθρώπους που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα όταν άκουγα εδώ πριν λίγο για παρατάσεις εργολαβιών και να αφήνετε υπονοούμενα ο ένας τον άλλον και να συζητάμε εδώ για 15.000 ευρώ. Μιλάμε για 15.000 ευρώ που δεν έχετε κατά νήμα αν η μισή ώρα θα πάει στη μία. Αν οι τέσσερις θα πάει στις 4.30. Θα το βρούμε αυτό. Όχι, πώς θα το βρούμε. Αν δούμε σήμερα. Θα πάρουμε μια απόφαση. Είναι μια αναλυτική μελέτη που θα γίνει εύκολα. Τα 15.000. Άρα λοιπόν. Τα καταλαβαίνουμε ορθά εμείς. Ωραία. Το θέμα είναι. Λοιπόν, αν αυτά τα 15.000 ήρθαν λοιπόν, στους συμβασιούχους. Αυτό είναι το ερώτημα. Εγώ λέω λοιπόν, κρατήστε αν θέλετε τους συμβάσεις έργου. Εγώ θα σας πω αύριο να πάνε και στο δικαστήριο και να κάνουν και μια αγωγή και να πάτε να τη στηρίξετε. Και να βγουν και στην κινητικότητα μετά και να καλύψουν ανάγκες που υπάρχουν σε όλους τους Δήμους. Εδώ είναι και δεν τα δει αυτά τα ζητήματα. Αλλά έρχεστε στο πλαίσιο ενός κοινωνικού αυτοματισμού να μου βάλετε εμένα που εκπροσωπώ εργαζόμενους, αν θα πρέπει να μείνει ο ένας ή ο άλλος. Θα πρέπει εσείς που είστε διοίκηση σε αυτό το Δήμο να έχετε τις ανάγκες και να πείτε
υπάρχει μια διάταξη νόμου. Κύριε, που λέει ότι εφόσον υπάρχουν. Ναι, και τελειώνω. Εφόσον υπάρχει τακτικό προσωπικό, η λογική των αιρετών, πανελλαδικός, είναι ότι δύο πράγματα. Ή τα καθήκοντα που είναι πάγιες και διαιρικές ανάγκες τα κρατάμε στο Δήμο, πλήρες ωράριο, πλήρες εργασιακά δικαιώματα, και δεν τα δίνουμε στον ιδιωτικό τομέα με τακτικό προσωπικό, είτε υποστηρίζετε την άλλη άποψη. Η δικιά μας άποψη είναι ξεκάθαρη. Υπερασπιζόμαστε κάποιους ανθρώπους που όντως πολλές φορές τους έχετε πει συνεργάτες. Εμείς αυτό που λέμε, διεκδικούμε το απλό, που είναι όντως πολιτική μας αρχή και θέλουμε να το στηρίξετε κι εσείς. Δεν μπορεί να είμαστε υπέρ της καρατόμησης της εργασίας, υπέρ της διαδικασίας όπου θα λέμε για το ίδιο αντικείμενο θα εργάζονται στο ίδιο οκτάριο τρεις άνθρωποι. Λοιπόν, μισή ώρα ο ένας, δύο ώρες ο άλλος και τέσσερις ώρες. Πρόσωπε, μια παρατήρηση μόνο. Ήταν ατυχές ο παραλληλισμός με τους δεργολάβους. Δεν κάναμε τέτοια συζήτηση για τα ποσά αυτά που αναφερθήκατε. Δεν είναι ποσά τα οποία ο Δήμος διακυβεύει, είναι ποσά τα οποία έρχονται από προγράμματα ευρωπαϊκά και αυτά συζητάγαμε προηγουμένως. Δεν συγκρίνεται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, βλέπετε και με τον τελευταίο νόμο δίνεται αυτοδίκαια παράταση σε αυτούς που έχουμε πάρει με οκτάμινα. Πάρτε άλλο ένα χρόνο, λοιπόν, ξανά άλλο ένα χρόνο κτλ. Και είδατε τι έχει γίνει με πολλούς Δήμους. Έχουν έρθει σε δεινή θέση, δεν μπορεί να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Εμείς πήραμε, κύριε Κοντονιά, μας αμέσως. Ο κύριος Δήμαρχος υπέγραψε, ο πρώτος Δήμαρχος που υπέγραψε στην Ελλάδα. Και τα υπεγράψαμε και αυτά. Και καλύψαμε και αυτές τις πιστώσεις πριν από λίγες μέρες. Ο κύριος Πατούλης είναι απέναντι. Πρώτο στην απόφαση. Παρ' όλα αυτά θέλω να τονίσω. Θέλω να τονίσω ότι όλα αυτά τα χρόνια τα οποία δεν είχατε δικαίωμα να πάρετε κανέναν εργαζόμενο, τα ανταποδοτικά τα παίρνετε κανονικά, δηλαδή τα χρήματα ερχόντουσαν στο Δήμο. Ερχόμαστε τώρα να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ενδεχομένως δεν ήρθαν άνθρωποι επιπλέον μιας διαδικασίας από το 11 που απαγορεύτηκαν οι προσλήψεις. Είναι δεδομένο ότι υπήρχε μια εργασιακή με την οποία οι Δήμοι, και το έχετε πει και εσείς, σας έχω ακούσει και ο ίδιος, ότι δεν είχαν προσωπικό, δεν έχουν προσωπικό και οι ανάγκες είναι τεράστιες. Σε αυτή τη διαδικασία λέμε ότι οι παρατασιούχοι, και εμείς συμφωνήσαμε και μπράβο που τους παρατείνετε αμέσως, ήρθαν να καλύψουν τεράστιες ελλείψεις, τουλάχιστον στις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Και το γνωρίζετε κι εσείς ότι πάρα πολλοί Δήμοι, δεν είστε εσείς, έχουν ιδιωτικοποιήσει αυτά τα αντικείμενα για τους ίδιους λόγους. Με πρόφαση ότι δεν υπήρχε προσωπικό και υπήρχε παραγωγόρευση των προσλήψεων. Αυτή η διαδικασία λοιπόν σας λύνει τα χέρια να μην ιδιωτικοποιήσετε την υπηρεσία, να έχετε προσωπικό και να προσφέρετε στους δημότες τις υπηρεσίες τις οποίες απαιτούν. Γιατί πληρώνουν. Λοιπόν, τοποθετήσεις. Κύριος Μπουλές. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι το να υπογραμμίσει κανείς πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα δεν κομίζει γλάφκανες Αθήνας. Αυτό το οποίο όμως είναι δεδομένο για σήμερα είναι ότι η Δημοτική Αρχή ένα τέτοιο θέμα που θα έπρεπε να αποφασίσουμε με πολλές πτυχές κοινωνικές, οικονομικές κλπ. Και πολιτικές το έφερε χωρίς καν μια σελίδα στους Δημοτικούς Συμβούλους. Και με παραξενεύει το γεγονός, κύριε Δήμαρχε, στα μισά της θητείας σας να βρισκόμαστε σε τέτοια φτώχεια. Οργανωτική, διοικητική, πολιτική. Πώς θα αποφασίσουμε εμείς αυτή τη στιγμή, όταν δεν έχουμε ένα δεδομένο? Εγώ θέλω δημόσια να ευχαριστήσω την πρόεδρο του Συλλόγου, γιατί τηλεφωνικά μου έδωσε κάποια δεδομένα τα οποία προσπάθησα να προσανατολιστώ για το θέμα. Γιατί δεν είχατε δώσει τίποτα. Και ερχόσαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέτε τώρα να δούμε τα οικονομικά, δεν τα έχουμε δει. Αυτά δεν έπρεπε να προηγηθούν? Έρχεστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέτε οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι να δουν τι κόστος έχει και ποιο. Εγώ θα σας ρωτήσω δύο απλά πράγματα. Έχετε εδώ ένα πίνακα με τα δεδομένα. Για να μπορώ και εγώ να απαντήσω τεχνικά, όχι πολιτικά. Δεν μας λέτε σε ποια σχολεία είναι οι άνθρωποι αυτοί. Τι καθαρίζουν σε αυτά τα σχολεία. Για να έχουμε μια εικόνα. Για να δούμε και συνδυαστικά τι θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε από αυτό. Με βάση τη γεωγραφία της κάθε περιοχής, ώστε πραγματικά να δώσουμε λύση. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι η πρόθεσή σας δεν ήταν να δώσετε λύση,
ήταν να αποφύγετε τη λύση. Αυτό είναι το πραγματικό δεδομένο. Δεν νομίζω ότι δεν μπορούσατε να κάνετε αυτά. Πολιτική επιλογή είναι αυτή. Όπως πολιτική επιλογή είναι όταν παλιότερα κάποια ξημών ήσασταν στην πλευρά της αντιπολίτευσης, να βγάζετε κορώνα για τους εργαζόμενους, να καταγγέλλετε τα μνημόνια και τώρα να στριμώχνεστε πίσω από τις πολιτικές θέσεις που είναι υπέρ των μνημονίων και πέρα από αυτά. Γιατί πλέον νομίζω ότι είναι μπεγμός να συζητάμε για μισή ώρα δουλειά, για μια μισή ώρα δουλειά και τη μέγιστη απασχόληση 4 ώρες. Είναι μπεγμός. Θεωρώ ότι το πολιτικό ζήτημα το οποίο υπάρχει, γιατί έχετε μπει σε μια λογική όπως παρακολούθησε την κουβέντα που λέει το εξής απλό. Και αυτό είναι το θέμα σας. Να σώσουμε τις συμβάσεις έργου. Αυτό είναι το θέμα σας. Όχι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν προβλήματα που εργάζονται. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα σας. Και επειδή είναι ψηφοφιλικό αυτό, κύριε Κοτσανά, γιατί θα χάσετε κάποιον σε αυτήν την ουσία, ενώ θα έπρεπε να πούμε κάτι άλλο, το οποίο θα το πω εγώ τώρα, αλλά είναι έξω από τη λογική σας. Έχετε μπει στην εξής λογική. Θα μπορούσαμε να κόψουμε τη δουλειά στους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου και να πάρουμε υπηρεσίες απ' έξω με σύμβαση έργο. Δεν θα διπλησιάζαμε την απασχόληση, μειώνοντας την απασχόληση των μονίμων από 8 ώρες σε 4. Εκεί είστε μπει. Είσαστε έτοιμοι να δεχτείτε αυτή τη λογική, η οποία είναι λογική της Τρόικας, καθαρά. Και αυτό είναι το οδυνηρό. Εγώ από την πρώτη στιγμή, κύριε Κοτσανά, που ανέλαβα τη Δημοτική Αρχή, είπα στους εργαζόμενους, δεν τα ακούσαν τότε, τώρα θα το δούμε όμως, να σώσουμε θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν. Και μπορούσαν να κινδυνεύσουν και από παραλήψεις δικές μας και των εργαζομένων. Και το υπογράμμιζα όσο μπορούσα περισσότερο. Σήμερα έχετε εσείς να το στηρίξετε. Δηλαδή, στην προσπάθειά σας να διατηρήσετε σε εισαγωγικά θέσεις εργασίας, μπλοκάκια, γιατί αυτή είναι η ιδιωτικοποίηση, έτσι περνάει, μπαίνετε σε ένα διέξοδο που θα κοστίσει την απώλεια αντικειμένου του Δήμου. Θα χωρίσουμε δηλαδή υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα με πολύ οδυνηρά αποτελέσματα για την κοινωνία. Στην αρχή όλα φαίνονται εύκολα, μετά είναι τα δύσκολα. Λέω λοιπόν το εξής. Πάγια απέτηση του κινήματος της αυτοδιοίκησης και του συνδικαλιστικού κινήματος στη χώρα ήταν να διασφαλίσει ανθρώπινους όρους εργασίας. Και μια και ήρθε η ευκαιρία τώρα να αποφασίσουμε από αυτού, με ό,τι συνεπάγεται, είναι πρωτίστως πολιτικό θέμα. Ασφαλώς υπάρχουν δύσκολα οικονομικά, δεν είπε κανείς όχι. Αλλά ποιες είναι οι προτεραιότητες? Δεν είναι η στήριξη της εργασίας, των θέσεων εργασίας στο Δήμο και του αντικειμένου του Δήμου? Γιατί να το εκχωρήσουμε? Βλέπετε ότι με την εκχώρηση θα βοηθήσουμε την κοινωνία? Απαντήστε το. Εγώ λέω όχι. Και γι' αυτό λέω ότι ο Δήμος πρέπει να οργανώσει τις υπηρεσίες του με τέτοιο τρόπο ώστε πραγματικά να καλύπτει ανάγκες σημαντικές, να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής και να έχει αυτοδιοίκηση πρόσωπο στην κοινωνία. Αυτά λοιπόν έχουν χαθεί. Γι' αυτό με βλέπετε να είμαι πολύ αυστηρός στην αποδιοργάνωση που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση, που φέρει την κοινωνία απέναντί μας. Γι' αυτό είμαι αυστηρός. Το θέμα αυτό είναι, Κώστα. Με δύο κουβέντες θα πω, θα πω όμως και την άποψή μου. Γιατί αυτό κλείνουμε απόψε. Γιατί λοιπόν οι υπηρεσίες οι οποίες δίνονται με 12.000, κύριε Κοτσανά, ανάθεση να κόψουμε τα χορτάρια, δεν μπορούν να κοπούν με υπαλλήλους του Δήμου για να κάνουμε μπούγια και να λέμε στην κοινωνία τι καλή είμαστε εμείς? Μπορούμε λοιπόν, γιατί αυτά χρήματα του Δήμου, από τον προπολογισμό τα έχουμε. Γιατί λοιπόν να καθίσαμε κάτω να δούμε πόσες είναι οι αναθέσεις που κάνουμε σε υπηρεσίες του Δήμου στην καθαριότητα, όταν μπορούμε να απασχολήσουμε ανθρώπους αυτοί? Και τέλος. Γιατί, κύριε Κοτσανά, απευθύνομαι, γιατί πραγματικά ο τομέας αυτός είναι σε σένα, αυτό το λέω έτσι. Το έχεις πολύ. Όχι κόσμο στην καθαριότητα και στις υπηρεσίες του περιβάλλοντος, που κυρίως αναφέρεται. Γιατί δεν καθίσαμε να δούμε στον προϋπολογισμό ποια είναι τα ποσά αυτά τα οποία οδηγούνται σε ιδιώτες εργολάβους, ενώ θα μπορούσαν να καλυφθούν από τους ανθρώπους αυτούς, τώρα που το νομικό πρόσωπο μας το επιτρέπει και είναι κατακλείδι? Γιατί δεν μπορούμε να το δεχθούμε αυτό και να διεκδικήσουμε με όλες τις δυνάμεις και με την ΚΕΔΕ μαζί και με την ΠΕΔ αυτό το, να περάσει και κεντρικά. Να διεκδικήσουμε για τους πόρους. Ποτέ δεν ήρθαν τα πράγματα αλλιώς. Ποτέ δεν μας τα δώσανε. Πάντα η αυτοδιοίκηση τα διεκδικεί και τα παίρνει με συγκρουσιακό χαρακτήρα. Όταν όμως στρογγυλεύουμε τις πολιτικές μας θέσεις για να είμαστε υπάκουοι στους πολιτικούς μας φίλους,
Πάμε σε αδιέξοδα. Και αυτά θα είναι σε βάρος και του Δήμου και των Δημοτών και των εργαζομένων υποτίθεται. Η άποψή μας. Θεωρούμε ότι αυτό ήταν μια ευκαιρία να εκφράσει ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο την άποψή του για τα θέματα της απασχόλησης και το θέμα της συγκρότησης του Δήμου μας. Εμείς, επειδή έχουμε τέτοια άποψη εκφρασμένη, λέμε δεν φτάνουν αυτοί οι άνθρωποι και πραγματικά δεν φτάνουν. Και να σας πω, κύριε Κοτσανά, δεν γνωρίζετε ότι είναι αχούρι, και το εννοώ αυτό, πολλά καταστήματα του Δήμου μας, επειδή δεν υπάρχει προσωπικό. Το ξέρετε αυτό. Δεν έχει πάει ποτέ. Ξέρετε να έχει πάει ποτέ στην πύλη να καθαρίσει ένα κτίριο? Πήγαν ποτέ σε δημοτικά ιατρία? Ποτέ. Να μην σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Γιατί δεν πήγαν? Γιατί έχουν προσωπικό. Να, το προσωπικό είναι εδώ. Αυτό λοιπόν που θα έπρεπε να πούμε, να διεκδικήσουμε αυτό που πραγματικά αποτελεί συνείδηση και οι εργαζόμενοι θέλουν μαζί μας. Δεν χάνουμε κανέναν. Γιατί θα παλέψουμε να βρουν δουλειά και οι υπόλοιποι. Ενώ με αυτό που πάτε να κάνετε, να μειώσουμε και τους μέλη για να έχουν και ιδέα, μπαίνετε στη λογική την αδιέξοδη που θα χάσουμε όλοι. Και σε αυτό εμείς τουλάχιστον είμαστε αντίθετοι. Τασόμαστε λοιπόν τη άποψη των εργαζομένων και όπως τοποθετήθηκε από την Πρόεδρο, και νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή λύση για το Δήμο. Με παράλληλη διεκδίκηση και των θέσεων που έχουν οι υπόλοιποι άνθρωποι στην καθαριότητα και στο περιβάλλον. Και νομίζω ότι επειδή τα ποσά είναι ίδια, κλείνω. Τα ποσά είναι ίδια. Όσα θα δώσουμε εμείς σαν Δήμος στην απασχόληση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, είναι αυτά που μας δίνει το Υπουργείο στο έργο. Είναι πολύ λοιπόν λογικό να πούμε στο Υπουργείο να σταματήσουν στην κυβέρνηση να σταματήσουν τα παχύδια, δηλαδή ένα δίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το άλλο το δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα δίνει η κυβέρνηση. Αυτά τα χρήματα λοιπόν που δίνει στο έργο να τα δώσει εδώ και είναι ένα αίτημα να το διεκδικήσουμε και να τελειώνουμε. Άρα λοιπόν για την κυβέρνηση δεν την επιβαρύνουμε, προσέξτε με, καθόλου. Ευχή. Όχι, δεν ευχή. Η απόφαση είναι αυτή, να συναντηθεί λοιπόν με αγώνα για να γίνει αυτό. Ευχαριστούμε, κύριε Μπουλέ. Κύριε Γούλα. Θα προσπαθήσω να μιλήσω και με επιχειρήματα πρακτικά όσον αφορά το θέμα. Πρώτο δεδομένο είναι ότι σε προηγούμενες συζητήσεις εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει αποφάσεις, έχουμε ψηφίσει και έχουμε εκφράσει τις διαμαρτυρίες μας για τα προγράμματα, αν θυμάστε, που ερχόντουσαν μερικής απασχόλησης των πεντάωρων, ερχόντουσαν εδώ για ψήφιση στο Δήμο, τα πεντάμινα κτλ. Και μειωμένου ωραρίου. Και πολλοί συνάδελφοι εδώ πέρα εξέφραζαν την άποψη και λέγανε ότι, ξέρετε, να μην τα ψηφίσουμε καθόλου. Παρότι τα χρήματα μας δινόντουσαν, να μην ψηφίσουμε καθόλου τις πιστώσεις αυτές και να μην πάρουμε καθόλου προσωπικό από τη στιγμή που είναι μερικής απασχόλησης. Ή θα μας δώσουν πλήρης απασχόλησης ή να μην τους πάρουμε και καθόλου. Και όντας και στην άλλη πλευρά, η άλλη πλευρά έλεγε ότι σίγουρα είμαστε υπέρ της πλήρης απασχόλησης, αλλά αφού δίνονται αυτοί οι πόροι, τουλάχιστον να βρει κάποιος κόσμος έστω μερικούς μήνες, με χρήματα που ερχόντουσαν. Θυμάστε ποιοι τοποθετούντουσαν και όλοι σας αναρωτηθείτε εσείς πώς τοποθετηθήσατε όταν τεθήκαν αυτά τα ζητήματα. Εγώ λοιπόν τοποθετήθηκα υπέρ της πλήρους απασχόλησης, αλλά ό,τι μπορούμε να πάρουμε σε εκείνη την περίοδο να το παίρναμε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Έχουμε ζητήσει και υπάρχει αίτημα του Δήμου και επιθετίας του κυρίου Μπουλέ για ένα νούμερο, θυμάμαι τότε, το είχα κάνει και θέμα εγώ ίδιος, για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού ενός μεγάλου αριθμού. Δεν θυμάμαι τώρα, 45, 47 ζητάγαμε. Εσείς εδώ πάρα πολλές φορές έχετε εκφράσει την άποψη ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσλάβουμε μόνιμο προσωπικό. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί μας λέγανε μπορείτε να προσλάβετε μόνιμο προσωπικό, δεν ισχύει ο 1 προς 5, ο 1 προς 10 και δεν ζητάμε έγκριση από την κεντρική εξουσία για να μας εγκρίνει τους διορισμούς, θα ήσασταν έτοιμοι να προτείνετε πρόσληψη προσωπικού μόνιμου. Και νομίζω όποιος έχει αντίρρηση να το πει αυτό. Εδώ τα έχετε πει. Πιθανόν η κατανομή του προσωπικού να ήταν διαφορετική στις ειδικότητες, αλλά όμως ήσασταν υπέρ. Δεν αναρωτιόσασταν αν θα έχετε, ας πούμε, αν πάρετε 10-15 άτομα, πού θα βρείτε τις πιστώσεις, θα τους παίρνατε. Τρίτον, εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ήμουνα εγώ μόνος και μάλιστα δέχτηκα και κριτική από έξω. Ήμουνα ο μόνος που έκανα ερώτηση στο Δήμαρχο και ρωτάω και τον κύριο Κοτρονιά που τοποθετήθηκε έτσι.
Αναφέρθηκε στη φετινή συγκυρία, ειδικά ο κύριος Κοτρονιάς, ότι φέτος είναι τα πράγματα έτσι που μέχρι 15-20.000 μπορούμε. Αφήνοντας το να εννοηθεί ότι από του χρόνου, αν ήταν από του χρόνου, ότι πιθανόν να μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο. Αν κατάλαβα καλά, αλλά φέτος τόσο μπορούμε. Γνωρίζετε, κύριε Κοτρονιά, και αναφέρομαι σε εσάς, αλλά και ο κύριος Δήμαρχος που το ενέκρινε, έκανε ερώτηση. Σας είχα ρωτήσει κατά πόσον έχει εγκριθεί αίτημα υπαλλήλου, μόνιμου, να παρακολουθήσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα και με ποιους όρους. Εγκρίθηκε από το Δήμαρχο και απορώ, κύριε Κοτρονιά, τις πιστώσεις ποιος τις ενέκρινε, να πάρει συγκεκριμένους υπάλληλους του Δήμου άδεια για 2 χρόνια να παρακολουθήσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο εξωτερικό και ο Δήμος θα του πληρώνει το μισθό του χωρίς να δουλεύει, άρα θα έλειπε και ένα άτομο, και τον δεύτερο μισθό, διπλό μισθό. Κόστος 40 με 50.000. Αυτό εγκρίθηκε, 40-50 χιλιάδες για ένα άτομο, χωρίς καμία αξιολόγηση, χωρίς καμία κουβέντα, και του είπα τότε ότι εγώ δεν είμαι αντίθετος σε αυτό. Και με παραπλούσαν έξω στον κόσμο. Δεν είμαι αντίθετος, του λέω, σε αυτό. Απλά επειδή θα έρθουν και άλλοι πάλι να ζητήσουν άδεια εκπαιδευτική, να αποφασίσουμε τα κριτήρια σαν Δημοτικό Συμβούλιο που θα τα εγκρίνουμε. Πόσους θα δίνουμε, θα δώσουμε σε όλους, θα δώσουμε σε 2 κάθε χρόνο, σε έναν? Με ποια κριτήρια θα το δίνουμε? Τότε δεν υπήρχε πρόβλημα για 40-50 χιλιάδες, για 2 χρόνια. Ούτε καν κουβέντα, θα τα βρίσκαμε την άλλη μέρα. Τα θυμάστε, πιστεύω, εδώ πέρα. Πριν από 3 μήνες. Έκανα αυτή την κουβέντα και αυτό το ερώτημα. Και το είχε εγκρίνει πριν από 3 μήνες. Εγκρίθηκε από τον Δήμαρχο και πήγε υπηρεσιακό το αίτημα με θετική γνώμη του Δημάρχου για να πάρει πριν από 3 μήνες υπάλληλοι. Δηλαδή το κόστος θα βάρουνε τη φετινή χρονιά. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Πάμε τώρα παρακάτω. Να θυμηθείτε και μερικά άλλα πράγματα, συνάδελφοι. Πρακτικά. Ανταποδοτικά. Θυμάστε την κουβέντα στον προϋπολογισμό που ο κύριος Κοτρονιάς με διέκοψε και μου είπε ότι το θέμα που αναφέρω δεν άπτεται, λέει, του προϋπολογισμού. Ποιο ήταν το θέμα που ανέφερα, το θυμάστε? Η συντήρηση των οχημάτων στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και στον όλο Δήμο, που μόνο για τη συντήρηση, όχι για τα λάστιχα, όχι για τα καύσιμα, μόνο για τη συντήρηση των αυτοκινήτων του Δήμου δίνουμε τα τελευταία 7 χρόνια αυξητικά σχεδόν κάθε χρόνο, σχεδόν, είμαι ακόμα στην ανάλυση, πάνω από 200.000 ευρώ το χρόνο. Κρατηθείτε, θα το πω, δεν το είχα πει τότε, σε 3 συνεργεία, κάθε φορά η κάθε δημοτική αρχή διαφορετικά 3 συνεργεία, το χρόνο. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, λοιπόν, από τα ανταποδοτικά, δικαιούται να χρηματοδοτήσει έργα του Δήμου που άπτονται περιβαλλοντικών θεμάτων κτλ., δηλαδή και αναπλάσεις. Άρα μπορούσε ο Δήμος να πάρει από τα ανταποδοτικά και να χρηματοδοτήσει έργα που έχουμε στον προϋπολογισμό και έργα που έχουμε στον προϋπολογισμό να τα κατευθύνει στις μισθοδοσίες. Μπορεί, λοιπόν, να το κάνει αυτό. Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, τα χρήματα πάνε στις συντηρήσεις των οχημάτων, ενώ όταν έγιναν οι αυξήσεις στα ανταποδοτικά, θυμάμαι από τον πρώτο χρόνο που αναλάβαμε επιθετίες Μπουλέη, το δεύτερο, κάναμε μεγάλες αυξήσεις. Και κάναμε μεγάλες αυξήσεις γιατί το πετρέλαιο, αν θυμάστε, είχε πάει $150 το βαρέλι. Και θυμάστε, πήγαινε 1,80. Το προσωπικό τότε δεν είχαν γίνει μειώσεις και δεν είχε φύγει προσωπικό. Από τότε, λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε αύξηση ή πάγωμα των ανταποδοτικών, τι πληρώνει δηλαδή ο Δημότης, δεν αυξήθηκαν ή κάποιες χρονιές αυξήθηκαν. Μείωση δεν έγινε παρά μόνο τη φετινή χρονιά. Δεν θυμάμαι φέτος αν ψηφίσαμε την πρώτη. Όχι, νομίζω στη Διάνα. Καμία μείωση επί των ημερών. Δεν κάναμε. Ούτε θα κάναμε ποτέ μείωση. Ούτε δεν κάναμε μείωση. Αύξηση. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, το προσωπικό τώρα επί 6 χρόνια 7 μειώνεται χωρίς να αντικαθίσταται. Άρα η μισθοδοσία, το μπάτζετ μισθοδοσίας μειώνεται στον τομέα των ανταποδοτικών. Το πετρέλαιο, το μπάτζετ έπρεπε να μειώνεται και εκεί. Λόγω πτώσης, μόνο το τελευταίο διάστημα ίσως να έπρεπε, είχε φτάσει $50 το βαρέλι από 150, λοιπόν, και παρόλα αυτά δεν περισσεύουν χρήματα για να καλύψουμε μια τέτοια ανάγκη που μπορούσαμε να την καλύψουμε και να είμαστε ακόλουθοι σε αυτά που λέγαμε τόσα χρόνια. Και φυσικά, αφού το κάναμε αυτό, δεν μας εμποδίζει κανένας αυτό το κίνημα που υπάρχει από τους υπόλοιπους Δήμους, να το ενισχύαμε και εμείς σαν Δήμος το αίτημα, ότι ξέρετε, τις πιστώσεις στους Δήμους, που οι Δήμοι είναι οι πιο αδικημένοι αυτή τη στιγμή, ο πιο αδικημένος φορέας, επειδή ακριβώς δεν είχε το συνδικαλιστικό κίνημα των αιρετών, δεν υπάρχει επί της ουσίας για να κάνει τις διεκδικήσεις που έπρεπε να διεκδικήσει. Και οι πρώτες περικοπές και πιο ανέμακτες για την κάθε κυβέρνηση ήταν οι περικοπές στην αυτοδιοίκηση. Άρα, λοιπόν,
και τα χρήματα υπάρχουν, τα 100.000 ευρώ το χρόνο συν να δοθούν υπάρχουν, και ο Δήμος να είναι καθαρός και τα κτίρια του και τα σχολεία κυρίως που θα έπρεπε να μας ενδιαφέρουν, έτσι, που είναι σε άθλια κατάσταση, που βλέπω κυριούλες, ασχέτως αν είναι μόνιμες ή ασχέτως αν είναι από τις σχολικές επιτροπές, να ταλαιπωρούνται και στο δικό μου το σχολείο και αλλού, να βγάλουν πέρα χιλιάδες τετραγωνικά, παρακαλώ, σε κάποιες περιπτώσεις με 2 ώρες και με 3 ώρες την ημέρα, να τα βγάλουν πέρα, και απ' την άλλη να μην μας απασχολεί να παίρνει ένας συνεργείο 100.000 το χρόνο για υπηρεσίες, έτσι, να μην μας απασχολεί να κάνουμε αυτό που ο κύριος Κοτρονιάς έχει εισηγηθεί 3-4 φορές. 5.000 ευρώ λέει, επειδή δεν έχουμε προσωπικό καθαριότητας να καθαρίσει τα κτίρια της αποδοτείας και βρωμάνε. 3.000 ευρώ για να πάρουμε ένα δίμηνο ή έναν εργάτη να βοηθήσει εκεί. Λοιπόν, αν τα βάλουμε όλα αυτά, λοιπόν, τα 20 που δίνεται, κόψουμε λοιπόν το ένα, μία άδεια, να πούμε δεν θα δώσουμε άδεια. 20.000. Δεν πήρε τελικά, κύριε Γούλα. Ολοκληρώστε, κύριε Γούλα, ολοκληρώστε. Ολοκληρώστε. Θα κάνει δευτερολογία, θα κάνει δευτερολογία. Πείτε, δήμαρχε, και τώρα πείτε γιατί δεν την πήρε. Ολοκληρώστε, Γούλα. Για πείτε γιατί δεν την πήρε την άδεια. Επειδή την κόψατε εσείς. Για δικούς του λόγους. Για δικούς του λόγους. Για δικούς του λόγους. Όχι, άρα λοιπόν μπορούσε να την είχε πάρει. Σε αδικούτε, εσείς την εγκρίνατε. Την εγκρίνατε. Μιλάμε τώρα χαζομάρες, την εγκρίναμε. Δεν θα το έλεγα αλλιώς. Ολοκληρώστε, κύριε Γούλα. Λοιπόν, άρα λοιπόν τα χρήματα υπάρχουν και το προσωπικό αυτό μπορούμε και πρέπει να το πάρουμε. Είναι και θέμα ηθικής τάξης. Δεν μπορεί να παίρνουμε ειδικό συνεργάτη και τεχνικό σύμβουλο 60.000 το χρόνο και να λέμε για 12 άτομα και για 11 δεν έχουμε. Ντροπή μας. Ευχαριστούμε, κύριε Γούλα. Άλλος στον άλλο στο λόγο. Ο κ. Σκοτωνιάς έχει το λόγο. Ο κ. Τσαγουρνός προηγείται και λόγω εγκύτητες με το χώρο. Δεν μας έχει συνηθίσει ο κ. Γούλα σε πυροτεχνήματα. Κύριε Κοντονιά, ο κ. Σεγουρνός έχει το λόγο. Είναι επιθετής παράταξης και πρέπει να δώσει το λόγο. Συγγνώμη, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Τσαγουρνά, έχει το λόγο. Είναι απαράδεκτο να γίνει τέτοια επίθεση στην πρόεδρο του Σωματείου. Λοιπόν, και να μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα όλοι ξέρουμε ότι είμαστε σε εργασιακό μεσαίωνα. Όλα τα αντιδραστικά μέτρα, τα αντιλαϊκά, τα περνάνε πλυντήριο, γίνεται η τοπική αυτοδιοίκηση. Ελαστικές σχέσεις εργασίας, 2 ώρα, 4 ώρα, αυτό. Το θέμα δεν είναι τώρα, να μην πούμε στον κοινωνικό αυτοματισμό, δηλαδή οι 11 καθαρίστες με τις 22, τις 32 όπως είναι εκεί πέρα. Αυτός είναι κοινωνικός αυτοματισμός. Να αφαιρέσουμε από εκεί εδώ. Είναι παγιές ανάγκες. Άμα είναι παγιές ανάγκες, πρέπει να τις πάρουν τις καθαρίσεις και να δουλέψουν. Εκεί είναι το θέμα, ας πούμε. Λοιπόν, εμείς σαν Λαϊκή Συσπήρωση, η Λαϊκή Συσπήρωση στηρίζει το δίκαιο αίτημα των καθαριστών μερικής απασχόλησης του Δήμου για εργασία με πλήρες ωράριο και ανάλογη αύξηση των αποδοχών τους. Και θα παλέψει μαζί με τους εργαζόμενους μέσα και έξω από το Δήμο για την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός τους. Παράλληλα, παλεύει για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του Δήμου με κατάλληλο και επαρκές προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, με σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και με αποδοχές που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και διευρυμένες ανάγκες της λαϊκής οικογένειας. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αύξηση της τοπικής φορολογίας ή περικοπής δραστηριοτήτων, που είναι αναγκαίες για το Δήμο και τους Δημότες. Όπως έντεχνα να προωθούν οι κυβερνώντες, η κάλυψη των αυξημένων κονδυλίων για τους μισθούς, τα μεροκάματα και τις λοιπές ανάγκες του Δήμου να γίνεται μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό και μόνο. Γιατί ο νόμος λέει από το Δήμο εδώ πέρα. Για την εγκεκριμένη εφαρμογή και την εδραίωση των ελαστικών μορφών εργασίας, το χτύπημα των εργασιακών σχέσεων και την καθιέρωση μισθών και μεροκάματων πείνας, την ευθύνη φέρουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις και τα κόμματα. Και οι δημοτικές αρχές που εφημεραγραμμίζονται με την πολιτική αυτή, την οποία επέβαλαν στο όνομα της καπιταλιστικής κρίσης. Με εξαθλιωμένους τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα, επιδιώκουν ο λαός να ζει με μειωμένες απαιτήσεις, μειωμένα δικαιώματα και μειωμένη ζωή. Επίσης, τεράστια ευθύνη φέρνει ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός, που με τη στάση και τη συμπεριφορά του βάζει πλάτη για να περάσουν τα βάρβαρα λαϊκά μέτρα.
Ο αντιλαϊκός και αντεργατικός κατηφόρος θα συνεχιστεί όσο οι εργαζόμενοι με την πάλη τους δεν βάλουν φρένο στον κοινωνικό και εργασιακό μεσαίωνα. Ακόμη και μέσα στην κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, το μεγάλο κεφάλαιο βγαίνει κερδισμένο και οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι. Σημειώνω εδώ ότι ο Δήμος της Πάτρας, σε ανάλογη περίπτωση, ομόφωνα έκανε δεκτό τον αίτημα των καθαριστηριών για πλήρες ωράριο εργασίας τους. Το ποσό της διαφοράς θα καλύψει ο Δήμος και παράλληλα κάλεσε τους εργαζόμενους να συμβάλλουν στην αποφασιστική διεκδίκηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γιατί εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε και κάνουμε, ας πούμε, φαφάρες και το ένα και το άλλο και οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι να υπάρξει πολιτική βούληψη. Από εκεί τα λεφτά θα βρεθούν. Και μην μου λέτε να μου τώρα οι 100.000 είναι το πρόβλημα. Εδώ δίνουμε σε ΜΚΟ, σε ΚΙΝΣΕΠ, σε οτιδήποτε, ας πούμε, και οι 100.000 θα βλάψουν για τις καθαρίστες δηλαδή. Και να δουλεύουν 1,5 μία και 1,5 ώρα και 2 ώρες και 3. Εκεί θα κολλήσουμε τα λεφτά. Και εμείς και εγώ, κύριε Κοντονιά, έχω άνεργα παιδιά, δεν είχα σημασία. Και τι θα κάνουμε, δηλαδή, θα ευθεγραμμιστούμε θα μοιράσουμε τη φτώχεια, δηλαδή, στους εργαζόμενους. Λοιπόν. Άκουσα πολλά από όλους. Η αλήθεια είναι ότι με καλύψατε, αλλά θα ήθελα να πω και εγώ μερικά πράγματα. Πριν αποφασιστεί οτιδήποτε, θα ήθελα να συμπεριληφθούν σε όλα αυτά, αν δοθούν κάποιες ώρες επιπλέον, κάποιες προϋποθέσεις που μπορεί να έχουν οι κυρίες. Δουλεύουν σίγουρα σε αρκετά τετραγωνικά μέτρα, έτσι ώστε να καθαρίζουν, όπως τα τετραγωνικά. Η οικογενειακή κατάσταση της κάθε κυρίας, το οικογενειακό εισόδημα. Ναι, είναι κάποιες προϋποθέσεις που θα ήθελα να ο αντιδήμαρχος, ο αρμόδιος, να τις συμπεριλάβει υπόψη για οτιδήποτε αποφασιστεί, βέβαια, πέρα του πλήρη ωράριου. Και θα ήθελα να δώσω και τα συγχαρητήρια στην κυρία Νταουσάνη για τη συμπεριφορά της που υπέδειξε απέναντι στην στάση του κυρίου Σύψα, την έκρηξή του στο πρόσωπό σας. Μπράβο σας. Ναι, νομίζω ότι πλέον έχουμε κουραστεί, είναι αργά. Νομίζω ότι διατυπώθηκε από όλους ότι μιλάμε για πάγιες ανάγκες των Δήμων, οι οποίες πρέπει να καλύπτονται από μόνιμο προσωπικό. Και δυστυχώς μας έχουν βάλει σε μια διαδικασία λόγω της ανεργίας και όλο αυτό που περνάει η ελληνική κοινωνία, να μένουμε ευχαριστημένοι με τα κοινοφελή προγράμματα. Μάλιστα, στην αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου είπατε πόσους πήραμε με πεντάμινα και μας δίνει το κοινοφελές πρόγραμμα, ενώ το Μεσολόγγι δεν πήρε. Εμείς δεν πήραμε και εμείς ήμασταν οι πρώτοι. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο σημείο να είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί έρχεται ο καθένας ο οποίος έχει ανάγκη, και μάλιστα τα ίδια τα κοινοφελή προγράμματα δίνουν το δικαίωμα και για πελατειακές σχέσεις και για ψηφοθυρία και να πουλάμε ελπίδα και να πουλάμε παραμύθι στον κόσμο, γιατί έχει ανάγκη τα 300 και τα 400 ευρώ. Και ερχόμαστε εδώ τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο να φέρνουμε σε αντιπαλότητα ανθρώπους που έχουν ανάγκη να δουλέψουν. Και οι γυναίκες αυτές, που τις γνωρίζω πολύ καλά γιατί μαζί ξεκινήσαμε, και από το 11 στις διακοπές τις σχολικές ήταν παρούσες, δουλεύανε κανονικότατα και δίνουν πραγματικά την ψυχή τους. Ξέρουμε όλοι τα σχολεία στην Αυπακτία και πώς είναι. Και από την άλλη να βάζουμε και σε αντιπαλότητα τους ανθρώπους με τη σύμβαση έργου, που και αυτές είναι εργαζόμενες, έχουν ανάγκη, και τελικά ερχόμαστε έτσι σε αντιπαράθεση. Γιατί ως τοπική αυτοδιοίκηση σταματήσαμε να διεκδικούμε, όπως είπατε κι εσείς. Δεχόμαστε, κυνηγάμε τα κοινοφελή προγράμματα και έχουμε σταματήσει να διεκδικούμε. Θα πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουμε, το θεωρώ δεδομένο την πλήρη απασχόληση, τη θεωρώ δεδομένη. Θα πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουμε τους πόρους αυτούς. Ήμασταν η παράταξη που εμείς τότε για την καθαριότητα, τα συνεργεία τα ιδιωτικά για τα δημοτικά κτίρια, τα καταψηφίσαμε όλες τις φορές και είχατε δώσει πάρα πολλά χρήματα τότε, πολλά χιλιάρικα δώσατε, και τώρα τα καλύπτετε αυτά, κατά πόσο τα καλύπτετε, με τα κοινοφελή προγράμματα. Εδώ μέχρι βάζουμε, έμαθα, θα βάλουμε και φύλακα στο γήπεδο της Γαβρολίνης για να μην μπαίνουμε μέσα κάποιος και παίζει, από τα κοινοφελή προγράμματα.
Παίζουμε δηλαδή με την αγωνία των ανθρώπων για δουλειά αυτή τη στιγμή. Και γινόμαστε εμείς οι δημοτικοί σύμβουλοι, αυτοί που έχουν τη διοίκηση, γίνονται και αυτοί κομμάτι σε αυτό το παιχνίδι. Άλλα έλεγε ο κύριος Καρακώστας. Μου κάνει εντύπωση ο κύριος Καρακώστας. Αυτή η μετάλλαξη δεν την αναγνωρίζω ούτε καν στην αίθουσα. Αν ήταν στα έδρανα της αντιπολίτευσης, θα είχε ανέβει στο ταβάνι να φωνάζει και να διεκδικεί. Και τώρα έχει κλείσει εντελώς το στόμα του. Μέχρι και το ψήφισμα του κυρίου Τσαγκουρνού στο πρώτο θέμα τον ενόχλησε και αμέσως τον έβαλε διαφορετικά. Θα πρέπει λοιπόν ως τοπική αυτοδιοίκηση να διεκδικούμε μόνιμο προσωπικό. Δεν φτάνουν οι 11 γυναίκες για να καλύψουν όλα αυτά τα τετραγωνικά. Και 8 ώρα να δουλεύουν δεν φτάνουν. Έχουμε σταματήσει να διεκδικούμε και σκύβουμε το κεφάλι στα κοινοφελή προγράμματα. Γιατί κάνουμε καλό παιχνίδι, δίνοντας και πουλώντας ελπίδα για 400 ευρώ. Σας ακούμε, κύριε Πάσα. Κύριε Πρόεδρε, εάν μας βλέπει κάποιος στο διαδίκτυο ή και οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ σήμερα, θα νομίζω ότι έχουν απέναντί τους, ότι από αυτή την πλευρά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αντιδρατικό ουσιαστικά χαρακτήρα, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι μαστιγώνουν τους υπαλλήλους του Δήμου Ναυπακτίας. Κυρία Νταουσάη, δεν φρόντισε να επικοινωνήσει καθόλου με τον συνάδελφο για να πει ποιο είναι το πρόσωπο της διοίκησης του Δήμου όσον αφορά την καθαριότητα. Και να το κάνει, κυρία Νταουσάη, γιατί μας αδικείται πάρα πολύ. Ο υποφαινόμενος κάτω από τις εντολές του Δημάρχου δίνει το μάξιμο των υπερορίων. Αφήστε με, θα ολοκληρώσω. Δίνω τις υπερορίες το μάξιμο σε όλη την διαδοτική υπηρεσία που έχω, ηλεκτροφωτισμό, καθαριότητα, ο κ. Μπίπας είναι πίσω με διαψεύσει, το μάξιμουμ. Κάθε μήνα, από την ώρα που μπήκαμε σήμερα, υπογράφω το μάξιμουμ. 16-20 ώρες για όλους τους υπαλλήλους. Αδιακρίτως. Τώρα, θέλετε να πείτε, με ρωτάτε εμένα, κύριε Τσεκουνέ, ρωτάτε εμένα που 21 χρόνια είμαι στην Πολυεθνική, που αξιολογούμουν και είμαι κάτω από ένα καθεστώ, ξέρετε τι. Ένα άνθρωπο ο οποίο αυτή τη στιγμή. Όχι, ακούστε με, ακούστε με. Και ήρθα εδώ τώρα και ο υπάλληλο, ο μέσο δουλειά τη αποκοπητή του πρωί είναι 1,5-2 ώρε. Και εγώ υπογράφω πορεία επί 3 χρόνια. Και μόνο δεν έχουμε κοινωνικό πρόσωπο εμεί. Ενόχλησα ποτέ εγώ την υπηρεσία καθαριότητα. Διότι έχω άλλη κουλτούρα υπευθυνότητα. Και αυτή είναι η κουλτούρα μα. Και εμεί και έτσι ακούμε, εχθέ που ήρθαμε εδώ να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, να ξέρετε ότι. Ξέρετε τι σημαίνει 100.000 ευρώ συν στον προπολογισμό τον ΚΑΠ του Δήμου Ναυπακτίας. Η κυρία Τάουσα και οι συναδελφοί τους παίρνουν το μήνα σε μισθοδοσία από για τους ΚΑΠ 450.000 ευρώ. Είμαστε το μεγαλύτερο εργοδότης αυτή τη στιγμή στο Δήμο. Σε όλο το Δήμο Ναυπακτίας. Παίρνουν 5 εκατομμύρια ευρώ, μοιράζονται οι υπάλληλοι, οι 180 υπάλληλοι του Δήμου Ναυπακτίας αυτή τη στιγμή, 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και ζητάμε 100.000 ευρώ, δεν έχουμε να τα δώσουμε. Εμείς αυτές θέλουμε να τα δώσουμε ομόφωνα. Αλλά τι γίνεται. Δίνουμε 100.000 ευρώ σε 11 τσέπες και παίρνουμε 100.000 ευρώ από 23 τσέπες. Αυτό είναι το ειδικό δίλημα που έχουμε. Εμείς, ο κύριος εκπρόσωπος, κυρία Νταουσάνη, έχει 11 ανθρώπους που αυτή τη στιγμή ψηφίζουν στην ηγεσικό όργανο. Οι 23 δεν ψηφίζουν. Εμείς, αν είμαστε εδώ πέρα, όμως, κύριε Τσακωνή, ακούστε με, θα είχαμε 23 άτομα εδώ να τους βάλουμε. Είναι... Να τους βάλουμε, ακούστε με. Αν είμαστε εδώ πέρα, και είμαστε όπως λέει ο πολιτικάτης που λέει κυρία Ζαμπάρα, θα είχαμε 23 άτομα συμβασιούχους, τους παίρνουμε 100.000 ευρώ από τις τσέπες, θα τσίγαμε και πίσω να τσακώνουμε τις άλλους 11. Δεν το κάναμε εμείς αυτό. Αυτός είναι ο πολιτικός πολιτισμός. Και πράξαμε και έχουμε ένα ηθικό δίλημα, αν πρέπει αυτή τη στιγμή να πάρουμε 100.000 ευρώ και να τα δώσουμε σε 11 ανθρώπους και να αφαιρέσουμε 24 εργασίες. Αυτό είναι το ηθικό δίλημα. Και εκεί πρέπει να απαντήσετε, και εσείς ο κύριος Μπουλές. Εμείς συμφωνούμε, δεν είναι τίποτα για μας. Είναι το 2% του προπολογισμού της μισθοδοσίας. Από τους ΚΑΠ. 5 εκατομμύρια ευρώ και 100.000 ευρώ. Τίποτα. Αλλά όμως το θέμα είναι ότι απέναντί μου σε αυτό το γυμνάσιο, εδώ πρώτο δημοτικό, είναι μια κυρία, 20 χρόνια, η κυρία Ράνια, συμβασιούχος, η οποία δεν ξέρει τίποτα από αυτή τη σπίτι της, γιατί δεν την ειδοποίησα ακόμα κάτι πολιτική που λέει η κυρία Ζαμπάρα, να την έφερα τώρα και να κάνει θέμα στην κυρία Νταουσάνη. Αυτοί είμαστε εμείς. Αλλά δεν το θυμάται αυτό. Έχετε εδώ και μας λέτε ότι έχουμε αντιρατική συμπεριφορά. Ανταποδικά 3 χρόνια δεν έχω αξίσει με τίποτα. Οι υπερορίες υπογράφουν κλειστά μάτια. Απέναντι στους υπαλλήλους έχω μια τέτοια σχέση που πραγματικά δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου από εκεί που έρχομαι. Και αυτό αντί να το επιδοκιμάσετε, μας αποδοκιμάζετε επί συνόλου. Γι' αυτό είναι έτσι και το ύφος μου και ο τόνος μου μας αδικείται και μας αδικεί κατάφορα η κυρία Νταουσάνη. Η οποία οφείλει να πει τα πράγματα όπως είναι.
να πάρει μια, να κάνει μια αξιολόγηση, ένα feedback από τους υπαλλήλους καταναλωτές. Σας παρακαλώ κύριε Αντασουάνη, στείλτε ένα ερωτηματολόγιο και πέστε ποια είναι η διοίκηση. Σε αυτά τα 60 άτομα. Και αν δείτε ότι εμείς πιέζουμε είτε οικονομικά είτε οτιδήποτε. Εγώ δεν και... σας έκανα. Αρχίσαμε. Όχι, όχι, κυρία. Εγώ δεν σας έτσι έκανα. Είναι. Καμία έτσι είναι, γιατί μας βάλετε σαν τσουβάλι το οποίο δεν αξίζουμε. Για ποιο λόγο μιλάτε έτσι εναντίον μου. Εγώ ξέρετε, κυρία μου, ότι όταν να πάω στην Αγία του Θεσμού. Το θέμα είναι τελείως διαφορετικό. Για να πληρώσω. Μέφθηκε ο κύριος συνάδελφος, η κυρία συνάδελφος, ότι πάω στην Αγία Καθαρισμού του Δήμου. Ξέρετε, κύριε, ότι η κυρία Ντοσάνη έλεγε εδώ, εγώ θέλω μόνη θέση, δεν θέλω στην Αγία Καθαρισμού, και το 80% των υπαλλήλων με πίεζε εμένα, δεν μπορούσα να πω μέσα στο σπίντερ εκεί στην, στη διοίκηση. Είδα όλοι οι υπάλληλοι όρθιοι και λένε δεν δουλεύουμε σήμερα εδώ, γιατί είναι οι συνθήκες αυτές. Και με πιέζανε για συνεργείο, από τη μια μεριά έκαναν το ένα και από την άλλη πιέζανε. Και μείναν στη μέση. Τι να κάνω εγώ, πέστε μου, ανταποδικά 3 χρόνια δεν αυξάνω. Και τώρα ήρθε ερώτημα του Υπουργείου να δώσω για ανταποδική υπηρεσία να πάρουν προσωπικό, 2 άτομα τα οποία θα τελειώσουν δημότες και έβαλα 2 άτομα. Ένα ηλεκτρολόγο και ένα χειριστή. Αν βάλω 10 άτομα πρέπει να αυξήσω 5% τα δημοτικά τέλη. Πώς θα κάνω. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν έχουμε μάθει πλέον ότι ανταποδική υπηρεσία της καθαριότητας είναι τέλη τα οποία απομίζουν το δημότες. Θα γίνω να δίνω λεφτά εγώ για να κάνω προσλήψεις, να γίνω ευχάριστος και απ' την άλλη να τσικωθώ τους δημότες μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η συνθήκη των οχημάτων, κύριε Γούλα, η οποία είναι 200 ευρώ, είναι γιατί ο στόλο είναι παροχημένο. Είναι παροχημένο ο στόλο, γίνεται αυτό που λέτε, ότι υπάρχει και παρασύστημα, αλλά όμω είναι παροχημένο γιατί είναι τα πραγματοφόρα 20 ετών. Πώς θα γίνει τώρα, όταν κάτι δεν το ανανεώνει, δεν το συντηρεί και δεν πα μπροστά, δεν εξελίσσε, τι θα κάνει, δεν θα πληρώσει, δεν θα πληρώσει κόστο. Αυτή είναι που μπουζόμαστε οι δημότε. Αυτά δεν έχουμε όμω εδώ. Μα βάζει τα μπέρ και λέτε εμεί δεν θέλουμε τι κυρίε. Που εγώ. Με ξέρουν, με βλέπουν κάθε μέρα και τις βλέπω έξω. Και ξέρουν τι δουλειά κάνουν. Αλλά το θέμα είναι 23 άλλες κυρίες, οι οποίες δεν είναι μια απλή σύμβαση έργου 2-3 μηνών. 20 χρόνια η κυρία. Τι θα της πει το πρωί ο κ. Δήμαρχος που θα πάει στο γραφείο. Θα μην ενημερώσει το γραφείο εδώ. Να δούμε, θα τους ορθολογικά, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να πιέσουμε και αυτές τις 23 να μπουν σε αυτή την κατάσταση, να μπορούν να γίνουν μόνιμες. Συμφωνώ. Όμως τώρα η απόφασή μας σήμερα έχει συνέπειες. Τις οποίες είναι απότιμες σε κάποιο κόσμο. Και εμείς είμαστε εδώ εκπρόσωπο των δημοτών όλων. Δεν είμαστε μόνο των εκπρόσωπων της κυρίας Ντοσάνη και του κυρίου εκπροσώπου. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία παρέμβαση επί προσωπικού γίνεται κύριε Πρόεδρε. Γιατί εδώ νομίζω ότι κάποιοι έχουν ξεχάσει ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των σωματείων, των εκπροσώπων τους. Κάποιοι θεωρούν παραδείγματος χάρη ότι πρέπει οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να χαϊδεύουν τους αιρετούς και τους εργοδότες. Όχι, όχι. Δεν σας είπα αυτό, κύριε. Ακόμα κι αν ένα καλό έχει κάνει η διοίκηση, δεν είναι δουλειά του εκπροσώπου του εργαζομένου, δεν ήταν ποτέ να έρχεται και να επικροτεί και να χαϊδεύει τον αιρετό. Δουλειά του εκπροσώπου είναι να διεκδικεί. Και αν θέλει η διοίκηση αυτή τη στιγμή να διαμορφώσει μια νέα κατάσταση, κάνοντας επίθεση στην κυρία Νταουσάνη, επίθεση η οποία ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή, εμείς θα είμαστε κάθετα απέναντι σε αυτή τη διαδικασία. Και δεν θα είμαστε σαν εκπρόσωπος προσωπικά, θα είμαστε σαν ομοσπονδία και θα είμαστε και σαν όμορφη δήμη με όποιες δυνάμεις έχουμε. Γιατί μπορούμε να δούμε το τι καλό και το τι κακό υπάρχει. Ξέρουμε τι προβλήματα υπάρχουν. Μάλιστα. Ξέρουμε τις αδυναμίες. Καταρχήν δεν μπορείς να διαχωρίσεις, δεν μπορείς να διαχωρίσεις. Θέλω να σταματήσει κύριε Πρόεδρε και να προστατεύσετε το θεσμικό ρόλο της Προέδρου των Εργαζομένων όταν δέχεται αήθικη επίθεση από μέλη της διοίκησης. Δεν με αφήνετε να μιλήσω. Θα έπρεπε να έχετε διακόψει τον εκπρόσωπο. Όχι, όχι, κάντε λάθος. Και θα περίμενα και ο ίδιος ο Δήμαρχος να παρέμβει. Τον οποίο δεν τον έχω ακούσει να τοποθετηθεί. Να σας πω και να σας πω. Γιατί με τον κύριο Δήμαρχο συζητούσαμε. Λοιπόν, και είχαμε συζητήσει πρωτού γίνει Δήμαρχος. Και ήταν διεκδικητικός. Και ήταν σκληρός. Επειδή δεν με ακούσετε, κύριε. Λοιπόν, να σας ακούσω. Δεν είναι και το δικό σας το ύφος το πρέπει. Με συγχωρείτε. Το ύφος το δικό μου έχει να κάνει μόνο με την επίθεση που γίνεται εδώ και μία ώρα στην πρόεδρο των εργαζομένων. Και δεν είμαι υποχρεωμένος να το ανεχτώ. Σας παρακαλώ. Είπατε το θέμα είναι πολιτικό. Ξεκινάμε λοιπόν και όταν εκφράζεις διαφορετική πολιτική άποψη από την πρόεδρο, δεν σημαίνει ότι κάνεις και επίθεση. Δεν νομίζω. Δηλαδή δεν έχουμε εμείς τίποτα με την κυρία Νταουσάνη. Δεν άκουσα κάποια διαφορετική πολιτική άποψη. Είπαμε ότι η κυρία Νταουσάνη. Η άποψη είναι υπεράσπιση του 8ωρου ή μη.
Λοιπόν, αυτή είναι πολιτική. Θέστε μου μια διαφορετική πολιτική άποψη. Λέμε ότι ο συνδικαλιστής και ως πρόεδρος του σωματείου θα πρέπει, επειδή ψηφίζεται, είπε ο αντιδήμαρχος, από αυτές τις 11 κυρίες και δεν λαμβάνει υπόψη τις άλλες 23 που θα μείνουν στον δρόμο, έχει διαφορά, γέρνει την πλάστηκα προς τις 11. Αυτό είπε. Αυτό είναι μια πολιτική άποψη. Δεν είναι προσωπική επίθεση στην κυρία Ντοζάνη που είναι εξαίρετη. Σας παρακαλώ. Κρατώ, κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, και καταγράφετε ότι η μη αύξηση του ωραρίου είναι γιατί θέλετε να κρατήσετε τις 23 που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Εκεί γιατί ακριβώς, άκουσα ότι είπατε ότι έχουν 18 χρόνια. Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Δεν τρέχουν να το ξέρετε αυτό. Λίγο. Εκεί ακριβώς, Πρόεδρε, περίμενα κύριε. Υπάρχουν και άλλοι άνεργοι στο Δήμο, κύριε Δήμαρχε. Εκτός από τις 23 πρέπει να πάρεις άλλες 15. Με συγχωρείτε λίγο. Σε αυτό θα μπούμε, κύριε Δήμαρχε. Πρόεδρε, υπάρχουν αρχές. Περίμενα. Γιατί αλλιώς μπορεί να μειώσεις και το μισθό που παίρνουν οι 23 και να πάρει 46 και να παίρνουν όλοι από μισά. Γιατί αλλιώς θα σε κατηγορήσουν ότι δίνεις πολλά στους 23. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είστε προσεκτικοί και πρέπει να λειτουργούμε με αρχές και αξίες που λένε τι, η πράσπιση της πλήρης εργασίας. Και το έχω ακούσει από εσάς, κύριε Δήμαρχε. Ναι, δε, ακούτε. Πλήρης μισθός, πλήρη δικαιώματα. Λοιπόν, και αν θέλετε και έχετε το πολιτικό σθένος, να το εξασφαλίσετε και στις 23. Γιατί να τις εκμεταλλεύεστε 20 τόσα χρόνια λέγοντας ότι καλύπτουν όμως πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δεν είναι σωστό ούτε πολιτικά ούτε ηθικά, κύριε Δήμαρχε. Και όμοιρος. Λοιπόν. Είμαι συγγνώμη διαδικαστικά. Συγγνώμη για το ύφος. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά δεν είναι. Θα δεχόμουν μια επίθεση στο πρόσωπό μου. Θα δεχόμουν. Αλλά η επίθεση που γίνεται σήμερα, και εγώ είμαι ομοσπονδία και είμαι παρόν απέναντι από την πρώτη στιγμή και ήμουν ήπιος απέναντι, και το σημείωσε η κυρία Σύμβουλος, απέναντι στην Πρόεδρο, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Και δεν μπορώ να το δεχτώ με ξένα ομοσπονδία. Πρόεδρε, περίμενα από εσάς διαδικαστικά, όταν γίνεται μια κουβέντα, ο Πρόεδρος κρατάει κάποια πράγματα στη συζήτηση, κάποια θέματα, κάποια ζητήματα. Έγινε ο πρώτος κύκλος τοποθετήσεων. Και έχουμε λοιπόν το κύριο επιχείρημα που θέτει η πλευρά της εισήγησης, που λέει ο κύριος Κοτρονιάς, ότι το ζήτημα είναι οικονομικό, έχουμε δυνατότητα μόνο 15 με 20.000, θα αυξήσουμε το ωράριο χωρίς να μας ενδιαφέρει τι θα γίνει με τις υπόλοιπες, θα αυξήσουμε το ωράριο, αν είχαμε παραπάνω δυνατότητα οικονομική θα το κάναμε, απαντάμε στο οικονομικό, έρχεται ο κύριος Κοτσανάς, λέει δεν είναι οικονομικό το θέμα. Κανένα πρόβλημα, οικονομικό, άμα 2% το δίνουμε. Το πρόβλημα είναι μην έχουμε πρόβλημα με τις υπόλοιπες. Κύριε Πρόεδρε, περίμενα να κρατήσετε τα προσχήματα στο θέμα αυτό. Έπρεπε να διακόψετε και να πείτε ότι κύριε τι συμβαίνει, τι θέμα υπάρχει. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Και τα δύο ισχύουν. Λέει ο κύριος Κοτρονιάς ότι είναι το θέμα οικονομικό και ο άλλος λέει δεν είναι οικονομικό. Και οικονομικό και ειζικό. Μπορεί να είναι οικονομικό και ειζικό, βεβαίως. Δεν το κατάλαβα. Λέει αν ήταν μόνο οικονομικό το θέμα, δηλαδή είπε ο κύριος Κοτσανάς, κατάλαβα καλά, τώρα είχαμε βγάλει το τρελό. Είπες ότι αν δεν υπήρχε πρόβλημα να φύγουν οι 23 και μπορούσαμε να τις κρατήσουμε όπως είναι με το ωράριο που είναι, σιγά, 2% θα το δίναμε. Το είπες ή δεν το είπες. Ορίστε κύριε Πρόεδρε. Δεν σημαίνει ότι εγώ πρέπει να πω τα λέω. Δεν τις τα πέντε, δεν επιβάλλω ψέματα, είπε. Σας παρακαλώ. Είπε ψέματα, είπε. Δεν στο λόγω. Πέντε. Λοιπόν. Λοιπόν. Όχι, ο κύριος Κοτρονιάς όμως. Θέλω να βάλουμε. Κύριε, όταν δούλευα και εγώ στον ιδιωτικό τομέα, λοιπόν, μου λέγανε. Όταν κάνεις μια διαπραγμάτευση, μου λέγανε. Και το έκανα το λάθος εδώ, έπρεπε να το κάνω από την αρχή. Να ξεκαθαρίσεις, λέει, την κρυμμένη αντίδραση. Να ρωτήσεις. Έπρεπε λοιπόν πριν τοποθετηθώ να ρωτήσω τον κύριο Κοτρονιά. Το θέμα είναι μόνο τα οικονομικό. Αν το λύναμε αυτό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν το έκανα και τώρα. Χορεύεται, ο καθένας πάει από τη μία άρνηση. Άμα το λύσουμε και αυτό το θέμα, λοιπόν, θα βρείτε άλλο. Κύριε Γούλα, με συγχωρείτε. Να σας πω ένα πράγμα. Εάν έλεγε πριν ο κύριος Κοτρονιάς. Μα το είπαμε, δεν ξέρω. Εάν έλεγε ο κύριος Κοτρονιάς, πεταγόταν ένας σύμβουλος και του έλεγε ότι ξέρεις, πεταγόταν ένας από κάτω και του έλεγε, ξέρεις, εμείς δίνουμε και από το χ κωδικό που πηγαίνουν εκεί τα χρήματα, αντί για 15 με 20, τις κάνουμε 40. Θα έλεγε ο κύριος Κοτρονιάς πριν. Ναι, θα έλεγε. Και θα αύξησε το ωράριο. Τότε δεν θα υπήρχε πρόβλημα.
Λοιπόν, κοιτάξτε, θα δείτε. Τι κοιτάξτε, πιστεύω ότι καταλαβαίνετε το συλλογισμό, Πρόεδρε. Είναι πολύ απλός συλλογισμός. Από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, βρείτε ποιο είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί αν είναι οικονομικό το πρόβλημα, σε όλα αυτά που έβαλα δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Και τα χρήματα για τον υπάλληλο υπήρχαν, για το μεταπτυχιακό, και τα χρήματα από 200.000 το χρόνο στη συντήρηση, όσο παλιά και να είναι τα οχήματα που το παραδέχτηκε ο τέτοιος, μπορούμε να κόψουμε και 10 και 20 και 30 χιλιάδες κάθε χρόνο, έτσι, και να φροντίσουμε από εκεί να κάνουμε εξοικονόμηση, και τα χρήματα λοιπόν βρίσκονται. Και τρόποι λοιπόν, αν λοιπόν το λύσουμε αυτό το θέμα και πείτε ότι αυτό το θέμα λύνεται και δεν υπάρχει θέμα οικονομικό, πάμε μετά στο άλλο να δουλήσουμε και το άλλο και να δούμε και τι θα κάνουμε με τις 23 κυρίες που κανένας δεν θέλει να φύγουν. Πρακτικά θα βρούμε. Δεχτείτε όμως ότι δεν είναι οικονομικό το θέμα. Να πάμε στο άλλο. Να το δεχτείτε όλοι εδώ. Μην το ξαναφέρετε. Μην το ξαναφέρετε. Το δέχεστε. Ότι δεν είναι οικονομικό το ζήτημα. Θα σου απαντήσω ο αντιδήμαρχος οικονομικών. Για τις 23 είναι παγιές οι ανάγκες. Σε αυτό θα απαντήσουμε. Άμα είναι πάγιες οι ανάγκες, να γίνουν μόνιμες και αυτές. Λοιπόν, τι από εκεί και μετά, άμα είναι πάγιες οι ανάγκες για τις 23, δεν μας βάζει σε αντιπαράθεση τι θα κάνουν οι 11 και τι θα κάνουν οι 23. Λέτε πράγματα που δεν ισχύουν. Ποτέ δεν είπα εγώ να φύγουν. Ποτέ δεν είπα λοιπόν εγώ να φύγουν. Εάν θέλετε να παρερμηνεύετε αυτά που λένε οι άλλοι, στηριχτείτε σε αυτά που θέλετε να πείτε εσείς. Αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν έχετε αυτή τη στιγμή. Όντως είστε σε μια δύσκολη θέση. Δεν λέω εγώ, δεν το λέω κακοπροαίρετα. Είστε σε μια δύσκολη θέση. Δεν έχετε πάρει απόφαση. Και η ουσία είναι ότι εδώ έχετε έναν τρόπο, μια διέξοδο. Ή θα είστε, και το λέω πολύ απλά, ως Δημοτικό Συμβούλιο, συνεργατικά, ενωτικά, υπέρ των δικαιωμάτων. Και μιλάμε τώρα της μόνη. Εγώ δεν θα πω της μόνη. Ακούστε με λίγο. Τη σταθερή εργασία. Τη σταθερή εργασία. Και θα πω κάτι άλλο. Εμείς, μας κάνεις μπας, τα λες πάλι, μας τα λες. Ξέρουμε τι είναι ελαστικές σχέσεις εργασίας. Ξέρουμε σε πόση δύσκολη θέση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Να έχεις 11 ανθρώπους μπροστά σου να δουλέψουν αξιοπρεπώς και να ζήσουν αξιοπρεπώς και να μην μπορούμε να πάρουμε την απόφαση. Αυτά τα ξέρουμε. Δεν είναι ακριβώς για μας τα λες σας. Τα λέγαμε όμως όλοι μαζί όταν διοίκηση ήταν και ο κύριος Μπουλές. Λοιπόν, σας και ήμουν εδώ όταν τα λέγαμε. Τα ίδια πράγματα. Κύριε Αντιδήμαρχε, στον λόγο. Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, όποιος θέλει βουτάει το μικρόφωνο και το κάναμε καφενείο εδώ πέρα. Μισή ώρα ο ένας, μισή ώρα άλλος, ξανά 10 φορές εισήγησε ο άλλος. Τι κουβέντα να βγει από αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι κουβέντα. Συνεχίστε. Θέλω να ξεκινήσω από εκεί που το άφησα προηγουμένως για τον κύριο Βούλα. Κύριε Βούλα, δεν μας έχετε συνηθίσει, το ξέρω, επαναλαμβάνω, σε πυροτεχνήματα. Γιατί? Λέτε πίστοση 5.000 ευρώ για καθαρισμένο στην αποδοτεία. 5.000 εδώ, 5.000 εκεί. Πού τα είδατε αυτά? Μπορείτε να μεταφέρετε. Ακούστε με. Εγώ σας λέω συγκεκριμένα. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Δεν θα τη φέρετε αύριο. Εντάξει. 5.000 για την αποδοτία και 5.000 για εκεί. Φέρτε τα εδώ. Φέρτε το. Φέρτε 2.000 για την αποδοτία. Φέρτε το. Ψεύδεστε, κύριε Βουλά. Ψεύδεστε. Εγώ θα το φέρω, κύριε Κοντοξέ. Εσείς τι θα κάνετε? Τα θυμάστε, πιστεύω όλοι. Θα το ξεχάσουν όλοι. Προηγουμένως μου λες. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, εσείς πάλι δεν το θυμάστε ούτε εσείς. Δεν έχουμε φέρει εδώ αναμορφώσεις για καθαρισμούς δρόμων, ρε παιδί μου. Όχι για καθαρισμούς δρόμων, για καθαρισμούς κτηρίων στην Ορεινήνα Φακτεία. Αφού δεν έχει την Ορεινήνα Φακτεία, ένα κτίριο είναι. Τι καθαρισμούς θα κάνει? Ένα κιλάρι τώρα. Εγώ θα τη φέρω την απόφαση. Εσείς τι θα κάνετε όταν τη φέρω στο επόμενο συμβούλιο? Λοιπόν, λέτε μετά αυξάνονται οι συντηρήσεις των αυτοκινήτων. Αναρωτηθήκατε πόσα αυτοκίνητα αγοράσατε εσείς? Τι πήγε η θετία? Αγοράσατε κανένα? Κανένα. Εμείς αγοράζουμε. Αγοράσατε κανένα μηχάνημα έργου στη ΣΥΜΠΗ με καμιά 72.000? Όχι. Εμείς αγοράσαμε. Σας παρακαλώ. Άλλο το θέμα αυτό, κύριε Κοντροφέ. Τα χρήματα αυτά. Τα χρήματα. Τα χρήματα αυτά τα αξίζουν αυτοί που τα παίρνουν? Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Τρεις φορές. Να πω να διακόψω όλη την ομιλία. Εσείς τρεις φορές έχετε μιλήσει. Εσείς έπρεπε να το δείτε. Κύριε Κοντρολιά, μη συνεχίσετε. Μη σε... Το
Ποιος μιλάει, κύριος Γούλας ή κύριος Κοτρονιάς, κύριε Πρόεδρε? Εγώ δεν κάνω το δικαστή εδώ πάνω, τι λέει ο καθένας. Όχι. Κάνετε λάθος. Τι λέτε τώρα, να πω. Αν μου δώσετε, εάν μου δώσετε τέτοια εξουσία, θα γίνει εδώ χαμός. Να μην μπορεί να... Και τι, εγώ θα λογοκρίνω τον κάθε συνάδελφο. Μα είναι δυνατόν. Δώστε μου αυτή την εξουσία και δεν τι ωραία που θα πάμε. Πάντως, όταν ο κύριος Γούλας, όταν αρέσει αυτά που λέει ο κύριος Γούλας, δεν διαφωνείτε. Λοιπόν, διαφωνώ που διακόπτει τη διαδικασία, κύριε Κοτρονιά. Τον αφήνετε άλλες φορές όμως. Κύριε Κοτρονιά, για το θέμα. Πραγματικά δεν διακόψα κανέναν. Συγγνώμη, δεν έχω διακόψει κανέναν. Λοιπόν, σέβομαι ακούω την άποψή του και τελικά βουβαρδιζόμαστε. Λοιπόν, πρόταση. Επί της προτάσεως, κύριε Κοτρονιά. Λέβαια, δεν υπάρχει, είναι λάθος. Κύριε Γούλα, συνεχίζετε, διακόπτεται. Εντάξει, καλά. Κύριε Κοτρονιά, επί της προτάσεως. Όλα καλά. Τι πρόταση μπορεί να γίνει, για πέστε μου. Κύριε Πρόεδρε, να αυξήσουμε τις ώρες. Να αυξήσουμε τις ώρες. Τώρα δεν να μην κάθομαι και λέμε εδώ πέρα 5.000 ή 7, 25 ή 30. Μην αφήνετε, σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε, σεβαστείτε, ρε Γιώργο, απόψε το πάμε την Παναγία, δηλαδή δεν σε έχω συνηθίσει έτσι. Άφησε το. Έλα κυρία Ζιαμπάρα. Σας παρακαλώ. Εγώ. Κυρία Ζιαμπάρα, λοιπόν. Τώρα. Δεν θα τελειώσουν ποτέ σήμερα, θα φύγω. Θα φύγω. Ακούστε με λίγο. Μην χάνετε το χρόνο. Θα εγκαταλείψω εδώ και θα φύγω. Δεν να εξοδοδήσουμε τον κύριο Σίψα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Να εξοδοδήσουμε τον κύριο Σίψα. Να φέρει μια τεκμηριωμένη πρόταση εδώ για αύξηση των ωρών. Ορθολογική. 20, 25, 30.000. Να το αντέχει ο πρόεδρος. Σας παρακαλώ, κύριε Γούλα. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε με λίγο. Σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχουν 4,5 εκατομμύρια για μισθοδοσία, είναι δεσμευμένα τα χρήματα. Τα χρήματα που είναι αδέσμευστα είναι κάτω από 200.000. Σας εξηγώ και έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας, δίνουμε τώρα. Τι λέτε παραμύθια τώρα. Τώρα εντάξει τώρα. Λοιπόν κύριε Γούλα, εγώ θα σας κάνω την άλλη την πρόταση. Εγώ σας λέω, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Μία επιτροπή, κύριε Πρόεδρε. Από το Σύλλογο των Εργαζομένων, εσείς από την αντιπολίτευση, από τους συμβασιούχους, να δουν τον τρόπο πώς μπορούν να πληρωθούν τα 8 ώρα και να γίνουν όλες 8 ώρες αν βρείτε άκρη οικονομική. Άρα το πρόβλημα είναι πληρωμή. Βεβαίως. Και να εξασφαλίσουμε αυτό που λέει ο εκπρόσωπος, ότι δεν θα απολυθούν οι συμβασιούχοι με την... Λοιπόν. Δεν είναι σύνδετο καθόλου. Είναι πάγιες ανάγκες για τους δικούς. Δεν είναι καθόλου σύνδετο. Δεν είναι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Γιατί έχουμε κόνη τους 23. Για τσέτικα δεν μιλάμε εδώ. Γιατί οι 23 δεν ξέρουν τίποτα. Τι σημασία. Είναι πάγιες ανάγκες για τέτοιες. Τελείωσαν και οι ελευθερολογίες, περνάμε στην ψηφοφορία, παρακαλώ τις προτάσεις. Δεν υπάρχει. Πρόεδρε, μισό λεπτό. Για ένα λεπτό θέλω το λόγο. Ακούω όλους για ένα λεπτό. Άκουσα για τις τσάπες στην Απαδοτία, άκουσα τον κύριο Κουσανά ότι είναι καλός αντιδήμαρχος. Λοιπόν, περίμενε σε παρακαλώ. Μισό λεπτό. Περίμενε σε παρακαλώ. Ποιος εδώ αποφασίζουμε για τους 11. Ο κύριος Γουλάς. Οι άλλοι 27 μπορούσαμε κάλλιστα, αφού δουλεύουν 20 χρόνια με αυτή τη λογική, να τους διώξουμε να πάρουμε άλλους 27. Ή τους 23 να τους κάνουμε 46. Να τους τα μοιράσουμε κι άλλοι άνεργοι. Εδώ μιλάμε για τους 11. Ωραία. Και τους 11 αυτούς πρέπει να τους κάνουμε πλήρης απασχόλησης. Πολύ ωραία. Τίποτε άλλο. Κύριος Τραχύλης, έκλεισε. Ο κύριος Τραχύλης, ο κύριος Μπουλές. Διώξεις κατά ράβος που δεν έχουμε δει μέχρι τώρα. Δεν το κατάλαβα αυτή τη λογική. Εγώ συμπεριφέρομαι. Όχι, δεν είναι εκτός καταλόγου, είναι γραμμένος Τραχύλης. Ο κύριος Μπουλές. Δευτερολογία θα κάνετε, κύριε Μπουλέ. Κύριε Τραχύλη, σας παρακαλώ, να δεν τελειώσω ποτέ σήμερα. 2 λεπτά. Έχετε το λόγο. Εγώ. Βεβαίως. Κύριε Πρόεδρε, και εκτός των προσωπικών, θα μου λέει τώρα οι εργαζόμενοι εδώ, ότι πληρώνονται για 3 αίθουσες και δουλεύει για 13. Δουλεύει αυτή τη στιγμή εδώ, πληρώνονται για 3. Πού, σε ποιο σχολείο είναι αυτό? Αυτό θα διορθώσουμε. Αυτό θα διορθώσουμε. Αυτό θα διορθώσουμε, κύριε Πρόεδρε.
αυτό θα διορθώσουμε. Δίνοντας μια ώρα, ένα κακό. Δύο ώρες. Δύο ώρες. Βεβαίως. Αφού με μισή ώρα τα καταφέρνει, θα κάνει τρεις ώρες. Λοιπόν, κύριε... Ρε... Για 8 ώρες, για 8 ώρες συμπλώνουν 2 ώρες. Κάποιοι πληρώνουν για 8 ώρες, συμπλώνουν 2 ώρες. Για 8 ώρες συμπλώνουν 2 ώρες. Αυτό το βλέπεις. Αυτό βλέπεις. Λοιπόν, μην κάνετε διάλογο. Λοιπόν, ακούτε, θα διακόψω τη διαδικασία. Και να προχωρήσουμε. Ποιος θα διαμορφώσει από τη συμπολίτευση την τελική ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Είναι αλήθεια ότι, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν πρέπει να σταματάμε να διεκδικούμε. Είναι αλήθεια επίσης ότι το έργο που παράγουν οι κυρίες είναι πολύ περισσότερο από όσο πληρώνονται. Όμως δεν θυμάστε, φαίνεται, ότι μία από τις πιο σοβαρές δικές μας διακηρύξεις ήταν τέρμα στα δικά μας παιδιά. Απόψε εσείς έχετε τα παιδιά τα δικά μας εδώ και τα άλλα από την άλλη μεριά. Τι θα πω εγώ το βράδυ, θα πάω στο σπίτι μου και θα με πάρει η κυρία Αράνια από τις συμβασιούχους και θα μου πει «Δήμαρχε, με απέλησες». Ελαφρά τις συνειδήσεις τα περνάμε αυτά, κύριε Πρόεδρε. Εμείς θέλουμε να δημορφώσουμε μια πρόταση η οποία θα εξυπηρετεί το σκοπό ώστε να μπορούμε να έχουμε τα σχολεία καθαρά και τους ανθρώπους αυτούς να δουλεύουν αξιοπρεπώς όσο γίνεται να πληρώνονται καλύτερα. Θα ακούσετε την πρόταση και θα μου πείτε μετά αν έχετε αντιρρήσεις. Ευχαριστώ. Πολιτικές αντιρρήσεις και... Τώρα μας λέει αυτή το όχι στα δικά μας παιδιά, τη δείξαμε από την πρώτη μέρα. Δεν μετακινήθηκε ούτε μισθός υπάλληλος από τη θέση που είχαν πριν. Ναι, κύριε Πρόεδρε, αφού λοιπόν. Πω στον κύριο Γούλα ότι σίγουρα είναι και το οικονομικό, γιατί δεν έχει γίνει πρόβλεψη στο προϋπολογισμό του 2017 και πρέπει να γίνει κάποια αναμόρφωση και σίγουρα διαταράστηκε το κοινωνικό ισοζύγιο με τις άλλες 23 κυρίες που κάνουν με τη σύμβαση έργου. Η πρόταση που διαμορφώνεται είναι και την εξηγώ λίγο. Σε πλήρες ωράριο οι 11 κυρίες είναι 89 ώρες την ημέρα. 8 επί 11. Μιλάμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή καλύπτουν 28 ώρες την ημέρα, παίρνοντας από τη μισή ώρα μέχρι στις 4. Η πρόταση λοιπόν διαμορφώνεται ως εξής. Αύξηση 20 ωρών ημερησίως με την προϋπόθεση της μετακίνησης σε άλλο σχολείο και η υπηρεσία του Δήμου, έτσι και η κατανομή θα γίνει έτσι ώστε να μην φυγούν οι υπόλοιπες 23. Αυτό θα το δουλέψω εγώ ή κάποια επιτροπή, οτιδήποτε θέλετε, με τις συγκεκριμένες κυρίες. Υπόμνη μας το ΙΠΕΣ για αύξηση των ΚΑΠ για το συγκεκριμένο θέμα. Πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2018 για τις εναπομείναντες ημερήσεις ώρες που είναι 48 και επανάληψη συζήτησης για το πλήρες ωράριο με τον προϋπολογισμό του 2018. Δηλαδή, ουσιαστικά, μοιράζουμε το καρπούζι στη μέση και το κάνουμε σε δύο προϋπολογισμούς για να φτάσουμε, κύριε εκπρόσωπε, αυτά που λέγατε, στο πλήρες ωράριο μέσα στον προϋπολογισμό του 2018, αν και εφόσον τα καταφέρουμε, και φτιάχνοντας μια στρατηγική ώστε να μην φύγει κάποια από τις άλλες 23 ή τουλάχιστον να φύγουν το λιγότερο δυνατό. Καμία, κύριε Σύψα, διαφωνώ. Καμία. Η προπόθεση είναι αυτή. Θα δουν τα χρήματα. Και βέβαια, επειδή μου επικαλεστήκατε κάποιον νόμο τον οποίο δεν τον ξέρω και δεν τον ήξερε και ο διευθυντής, το βάζω αυτό με την προϋπόθεση της μετακίνησης σε άλλο σχολείο ή υπηρεσία του Δήμου. Ο 3943 του 11, ότι ισχύει. Κάτι επί της εισηγήσεως. Επί της πρότασης. Δεσμευόμαστε δηλαδή ότι από 1η-1η του 2018 θα κάνουμε τις συμβάσεις πλήρους. Να γίνει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2018 ναι. Και να γίνει ένα συγκροτημένο σχέδιο ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε και τις 23 συμβασιούχους έργου και να αυξήσουμε, θα λείπουν δηλαδή αυτές τις 48 ώρες ημερησίες που λείπουν από τις 11 κυρίες, να μπορέσουμε να καλύψουμε το μέγιστο δυνατό μέχρι και το απόλυτο. Αυτό δεν μπορώ όμως να δεσμευτώ. Ότι ο στόχος θα είναι να φτάσει στο πλήρες. Αν θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε, αυτό θα το δείξει και η πορεία. Και γιατί να μην το κάνουμε απόφαση αυτό, ότι θα μπορέσουμε και να το δεσμευτούμε ότι από 1η-1η-18 θα συμπεριλάβουμε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης την επόμενη χρονιά. Και γιατί, ρωτάω κύριε Σύψα, με τις 20 ώρες που θα αυξήσετε τώρα, με τις 20 ώρες, δεν επηρεάζονται άλλες 23.
Τώρα, με αυτό, τώρα, φέτος. Υπάρχει ναι. Με την προϋπόθεση μετακίνησης σε τέτοια σχολεία ώστε να μην επηρεάζονται άλλες 23. Ακριβώς. Η υπηρεσία. Ωραία, με την ίδια προϋπόθεση ότι δεν θα επηρεάζονται άλλες, γιατί δεν τις κάνετε τις 20, 30, 40, 50 γιατί από φέτος. Θέλω να περιμένω να πάτε στην επίσημη δημοτική ώστε μπορώ να μετακινηθούν σε κάποιες άλλες δημοτικές υπηρεσίες. Καλές και επιφύλους που λένε ότι κάποια κτίρια είναι παρατημένη, να δουλεύουν αυτό το 8 ώρες κάπως έτσι. Άμα δηλαδή απαντήσει θετικά το Υπουργείο, θα πάμε σε. Άμα απαντήσει θετικά το Υπουργείο, δηλαδή θα πάμε σε πλήρη απασχόληση. Άμεσα. Όχι φέτος, του χρόνου. Μέχρι το δει. Συγγνώμη. Εάν η κυρία του Γαλατά, λέω ένα παράδειγμα που είναι ακραία γεωγραφικά, πάει στις 5.30 ώρες, αυτές τις 2 ώρες δεν μπορεί να τις καλύψει τώρα. Το πιο κοντινό σχολείο είναι η Γαβρολίμη. Δεν τη συμφέρει να μετακινηθεί, λες και παίρνουν το μεγάλο ποσό. Θα πρέπει να το καλύψει, ας πούμε, καθαρίζοντας το ΚΕΠ του Γαλατά ή το ΚΑΠΗ του Γαλατά. Δηλαδή πρέπει να βρούμε αυτές τις λύσεις για να αυξήσουμε. Αυτά θέλουμε να δουλέψουμε και εφόσον μας το επιτρέπει. Να καθαρίζει, ερώτηση τώρα, δεν το ξέρω αυτό. Αν σε δεσμεύουν να καθαρίζουν σχολεία αυτές και δεν σε απελευθερώσει, εκεί σε εμποδίζει να πάρεις μία από τις 23 και να κάνεις σύμβαση έργου να καθαρίζει το ΚΕΠ του Γαλατά και το. Να σου απαντήσω εγώ με ερώτηση τώρα. Η κυρία η οποία δουλεύει με μειωμένο ωράριο που είναι αορίστου χρόνου και δουλεύει 3,5 ώρες στο Γαλατά και όμορο σχολείο κοντινό δεν υπάρχει. Πώς θα καλύψει και θα γίνει πλήρους απασχόληση, 8 ώρες. 8 ώρες. Τι θα καθαρίζω 8 ώρες. Δεν έχει κοντινό σχολείο, ρε Σιγέρο. Λοιπόν, τελειώσαμε κύριε με τις ερωτήσεις. Περνάμε στην ψηφοφορία. Υπάρχει άλλη πρόταση. Άλλη πρόταση. Η μία πρόταση είναι από τη συμπολίτευση, σας την είπε πριν λίγο ο κύριος Ζήψας. Να πάρουν το λόγο, δεν θα το πάρουν. Ωραία. Άλλη πρόταση υπάρχει. Λοιπόν, δεν τα λέτε για πράγματα. Κύριε Καρακώστα, είναι πάγιες οι ανάγκες της, χρειαζόμαστε τις 23. Εγώ δεν υπογράφω απόλυση, Βασίλη. Εγώ δεν υπογράφω. Καρακώστα, κύριε Καρακώστα, σας παρακαλώ, πάλι τα ίδια πέφτουν. Μα σε μένα πέφτει. Ο Δήμος Πατρέων, είπε βγάζω και πληρώνω τα λεφτά και τις παίρνω. 8 μήνα τα πήρε ο Πελετήδης και τα έκανε μόκο. Τα 8 μήνα. Ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Με κοροϊδεύεις. Να είμαι να παίρνει με την απλή αναλογική. Είναι υπέρ της απλής αναλογικής, αλλά μας έχασε στο σβέρκο με την υποψηφία. Λοιπόν, μην κάνετε διάλογο. Λοιπόν, τελειώνουμε. Υπάρχουν δύο προτάσεις. Η μία να μετατραπούν το ωράριο σε πλήρες. Σε πλήρες ωράριο, δηλαδή. Η πρόταση των εργαζομένων. Υπάρχει πρόταση των εργαζομένων. Πρόεδρε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Καταρχήν δεν μας έθεσε στο λόγο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αποφασίζεις ότι θες. Όχι, δεν αποφασίζω. Αποφασίζω. Τι. Αποφασίζω. Αν υπάρχει άλλη πρόταση, θέλετε το λόγο. Καταρχήν δευτερολογήσαμε εμείς. Επειδή κάναμε την διαδικασία εσείς. Έχετε δευτερολογήσει όλοι από τρεις φορές. Εγώ με συγχωρείς πάρα πολύ. Πες μου πότε διέκοψε και πότε δευτερολόγησα. Είναι 12 παρά. Εάν δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας εσείς, δεν θεωρείτε εμάς. Διακόπτετε συνεχώς. Εγώ διέκοψα. Και εσείς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ ζητάω το λόγο. Τον έχετε 2 λεπτά, κύριε Μπουλέ, λοιπόν, να τελειώνει. Ωραία. Λοιπόν, ήταν πολύ αποκαλυπτική η απόψινη κουβέντα για πολλούς λόγους. Νομίζω αποκαλύφθηκε πρώτον το έλλειμμα πολιτικής, γιατί καλά είναι να τα λέμε αυτά όταν είμαστε εκτός εξουσίας, αλλά ο καθένας κρίνεται όταν ασκεί εξουσία. Και ασκείται εξουσία με τον τρόπο που πολύ ωραία περιέγραψε ο Δήμαρχος περιβάλλοντος και νομίζετε ότι
χαϊδεύετε αυτιά εργαζομένων, κύριε Κοτσανά, όταν λέτε ότι εσείς είστε πλουσιοπάροχα σε ό,τι αφορά λειτουργείτε πλουσιοπάροχα σε ό,τι αφορά τις υπερορίες, τα λύνετε όλα, κάνετε στραβαμάτια στο ωράριο κλπ. Κλπ. Μην διακόπτετε. Απαντώ λοιπόν, επειδή θεωρώ ότι όλα αυτά προσβάλλουν τους εργαζόμενους, αυτό θεωρώ εγώ. Έχετε την άποψή σας και τη διοικητική σας πρακτική. Εγώ όμως σας λέω ότι αυτά προσβάλλουν τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι έχουν κανόνες και εσείς είστε εδώ και σας πληρώνει η πολιτεία για να εφαρμόζετε τους κανόνες. Δεν το κάνετε αυτό. Και το είπατε ο ίδιος. Όπως επίσης είπατε απόψε, διάφορα. Ένας είπε ότι τι τα 100 χιλιάρικα, πολύ καλά το είπατε. Άλλος είπε ότι μην τολμήσετε και δώσετε πάνω από 15, χαθήκαμε. Βέβαια τα αύξηση στην πορεία μετά από συζητήσεις. Είπατε ότι κάτι ακόμα πολύ αποκαλυπτικό, η πρώτη φορά απόψε βέβαια, που σας στενοχώρησε ο κύριος Γούλας, επειδή προφανώς ο άνθρωπος έχει ένα ήπιο λόγο, αλλά και αυτός απόψε βγήκε από τα ρούχα του, ας μου επιτρέπει έκφραση, για να εισπράξει τη μήνυ του κυρίου Αντιδημάρχου. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα βλέπετε εσείς. Επί της αρχής είσαστε ανακόλουθοι, πάτε να βάζετε διλήμματα ανάμεσα στους εργαζόμενους, οι μένουν ενίον δε, νομίζοντας ότι θα εισπράξετε. Εγώ αποκάλυψα στην πρώτη τοποθέτησή μου ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα και προς τιμή σας, κύριε Κωνσταντά, το δεχτήκατε ότι είναι αυτό, γιατί πήγαν το περάσετε αυρόχης ποσή. Το πρόβλημά σας είναι λοιπόν ότι θέλετε να διαχειριστείτε όλους, να τους διαχειριστείτε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η ζωή δεν είναι έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσετε με ποιον είστε. Είσαστε με τους εργαζόμενους, είσαστε με τους εργαζόμενους με συνθήκες εργασίας ανθρώπινες, ή είσαστε με τις ελαστικές συνθήκες εργασίας που οι μεν θα δουλεύουν με αορίστου χρόνο μισή ώρα και οι θα δουλεύουν με έργο με τα γνωστά. Αυτό κρίνουμε απόψε, νομίζω. Όλα τα άλλα είναι δεύτερα. Και τα τεχνικά είναι ζήτημα το οποίο ούτε αυτό αντιμετωπίσατε. Ήρθατε προετοίμαστε πλήρως και δεν είναι τυχαία η μη προετοιμασία. Είναι για να υπάρξει συσκότηση και να περάσει και στον κόσμο, ακόμα και στις εργαζόμενες, ένα πέπλο μυστηρίου γύρω από τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση. Εγώ λοιπόν γνωρίζω πολύ καθαρά τα ζητήματα. Είμαστε αλληλέγγυοι και με την πρόταση των εργαζομένων. Απλά θα ήθελα να μεταφερθεί και στο κέντρο μέσω του εκπροσώπου ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να οργανώσει την άμυνά της και την επίθεσή της. Μέχρι σήμερα μας βρίσκεται προετοίμαστος. Και αυτό δεν είναι μόνο ευθύνη δική μας, είναι και των κεντρικών οργάνων της αυτοδιοίκησης. Ευχαριστώ. Λοιπόν, υπάρχουν δύο προτάσεις. Θέλω να πω στον κύριο Μπουλέ ότι ο Δήμος Ναυπακτίας και κυριολεκτό ο Δήμος Ναυπακτίας και είναι και η κυρία Σμπούκη εδώ, είναι μέσα στους θύλακες μακροχρόνιας ανεργίας. Από 325 Δήμους στην Ελλάδα είναι στους πρώτους 30 Δήμους. 30 Δήμους στην Ελλάδα με την πιο μακροχρόνια ανεργία αυτή τη στιγμή στο Πανελλήνιο. Και εσείς έρχεστε σήμερα και λέτε σε αυτούς τους 1.500 ανέργους μακροχρόνια που έχουμε εδώ στον Δήμο Ναυπακτίας, ένας πολύ μικρός Δήμος, να προσθέσουμε άλλους 23. Θα στο βάζω στον ερώτημα. Και αν νομίζετε εσείς ότι αυτοί που έχουν δουλειά σήμερα πρέπει να γίνουν 8ωρο και να απολύσουμε 23 άτομα και να στείλουμε στα 1.500, κάντε το. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Ευχαριστούμε κύριε Κοτσανά. Περνάμε στην ψηφοφορία. Νομαστικό κατάλογο παρακαλώ. Επειδή και πρόεδρε, δεν μας προστατεύεις, σε ποιο σημείο εγώ είπα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κοτσανάς. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Μια τελευταία κουβέντα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει η πρόταση της συμπολίτευσης για αύξηση των ωρών, πόσους είπατε κύριε Σύψα, 20 ώρες. 20 ώρες με κατανομή κατόπιν συνεννοήσεως. Ναι. Αυτό είναι το αυτονόητο το είπαν. Όχι, πείτε το, ναι. Χωρίς να απολυθεί κανένας από τους 23. Υπόμνη μας το ΙΠΕΣ για την αύξηση των ΚΑΠ. Πρόβλεψη στον επόμενο προϋπολογισμό 2018 και επανάληψη συζήτησης για το πλήρες ωράριο σε επικείμενη συζήτηση. Το θέμα μας τι σχέση έχουν οι 23. Εμείς αποφασίζουμε για τις 11. Λοιπόν, τρελαθούμε τελώς. Δυστυχώς έχουν σχέση. Σε 23 γιατί δεν τις κάνει 46, Κώστα. Σε 23 γιατί δεν τις κάνει 46, να δουλέψει κι εγώ. Και πάντως, είναι λογική αυτό να πούμε. Πάντως, το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθουμε για τους 23. Και γιατί οι 23 προφανώς τους έχετε 16 χρόνια και δεν έχετε μια πολιτική πρόβλεψη για αυτούς. Υπάρχει λοιπόν και η δεύτερη πρόταση, αύξηση του ωραρίου απασχόλησης από μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης.
Υπέρ λοιπόν ξεκινάμε. Κοτσανάς Ανδρέας. Κοτσανάς Ανδρέας. Πρόεδρε. Έχει να ακούσω όλες τις προτάσεις. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Σας ρώτησα αν υπάρχει άλλη πρόταση. Δεν μου είπατε άλλη πρόταση. Κυρία Ζιαμπάρα, σας ρώτησα τρεις φορές αν υπάρχει άλλη πρόταση. Δεν μου είπατε. Ο κύριος μου λες είχε το λόγο και έλεγε άλλα πράγματα, δεν διαμόρφωνε πρόταση. Λοιπόν, οι προτάσεις που έχουν φτάσει μέχρι αυτή τη στιγμή είναι δύο. Τελείωσε και... ο κύκλος το δεύτερο. Τελειώσαμε. Εγώ μίλησατε. Πότε μίλησατε όταν έπρεπε να μιλήσετε. Υπέρ λοιπόν. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, Κοτσανάς Ανδρέας. Υπέρ της προτάσεως του κύριου Σύψα. Υπέρ της προτάσεως της συμπολίτευσης. Όχι, δεν μπορείτε να μιλήσετε τώρα. Τόση ώρα τόγος, μπορούσατε να μιλήσετε. Σας ακούσαμε τόσες ώρες. Λίγο σεβασμός. Μία, λοιπόν, μία κουβέντα μπορούν να πούν οι εργαζόμενες. Αν μίλαγες λιγότερο, κύριε εκπρόσωπε, θα μίλαγε και αυτοί. Δύο λεπτά. Συγγνώμη, αλλά θα διεκδικήσω λίγο πιο έντονα να μιλήσουν οι εργαζόμενες. Δύο λεπτά. Νομίζω ότι είναι εργαζόμενες. Ας μην μιλήσει ο εκπρόσωπος, να μιλήσουν οι ίδιες. Σας λέω δύο λεπτά να μιλήσετε. Λάτε εδώ. Πάρτε ένα μικρόφωνο. Καταρχήν σας ευχαριστούμε για το χρόνο και την ώρα που σας κρατήσαμε για το θέμα μας, που έχετε τόσα πολλά και εσύν και το δικό μας. Πρώτον, θέλουμε να υποστηρίξουμε το νόμο. Εμείς, το κράτος, μας έκανε αυτή τη χάρη, μας δικαίωσε να γίνουμε και να δουλεύουμε αξιοπρεπώς, να μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Ούτε με δύο ώρες παραπάνω, ούτε με μία ώρα παραπάνω θα μπορούσαμε να ζήσουμε πενταμελούς οικογένεια, έξι μέλη οικογένεια. Εσείς θα μπορούσατε με τόσα λίγα χρήματα να ζήσετε οικογένεια. Εμείς τα έχουμε πει και στον κύριο Δήμαρχο, να είστε σίγουροι ότι αυτά τα εργατικά χέρια των 11 γυναικών θα σας βγάλουν ασπροπρόσωπους σε όποιο εσωτερικό χώρο μας πείτε να πάμε. Είτε λέγεται σχολείο, είτε λέγεται δημοτικό κτίριο, είτε οτιδήποτε. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Γι' αυτό θα θέλαμε να μας δικαιώσετε κάτι άλλο. Με τις άλλες κυρίες που είμαστε στην ίδια δουλειά, που τρώμε ψωμί από αυτή τη δουλειά, δεν θέλαμε να μας φέρετε σε καμία δύσκολη θέση και αντιπαράθεση που θα τη βρούμε αύριο στο σούπερ μάρκετ, στο δρόμο. Με καμία θέση δεν θέλουμε να έρθουμε να σκύψουμε το κεφάλι και να κάνουμε πως δεν τη βλέπουμε τη Μαρία. Τη Μαρία και τη Δήμητρα να κάνουμε πως δεν τη βλέπουμε. Δεν θέλουμε να τους κόψετε το ψωμί, γιατί ζούμε σε αυτή την ωραία και μικρή πόλη και θέλουμε να είμαστε με το κεφάλι ψηλά όπως το κάνουμε μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, γιατί εδώ μέσα διαστρεβλώθηκαν και ό,τι είπαμε. Νομίζω ότι η εργαζόμενη σήμερα το είπε. Δεν πάμε να βάλουμε κανέναν απέναντι σε κανέναν. Εμείς λοιπόν πρέπει να υπερασπιστούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται. Ο νόμος που βγαλείστε διώχνει αυτές. Εντάξει. Ο νόμος που βγαλείστε διώχνει αυτές. Θα διεκδικήσουμε όλοι μαζί, κύριε Κοτσανά, γιατί τα τετραγωνικά είναι τέτοια που μπορούμε να καλύψουμε 46. Δεν φτάνουν ούτε οι 11 αυτές. Λοιπόν, μη βάζετε αντιπαραθετικά. Συγγνώμη, γιατί στο σκεπτικό της αποφασίζει δεν βάζετε και αυτό. Να το στείλουμε λίγο και κάπου, να το στείλουμε παραπάνω. Να βάλετε στο σκεπτικό σας ότι ο νόμος αυτός απολύει κόσμο. Βάλτε το στο σκεπτικό σας να το ψηφίσετε. Βάλτε το. Στο σκεπτικό σας, το δικό σας. Μα το λέει. Εγώ θα ψηφίσω το άλλο. Εσείς, βάλτε στο σκεπτικό σας ότι ο νόμος αυτός δεν έπρεπε να ψηφιστεί και ότι ο νόμος αυτός απειλεί. Όχι, όχι. Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Υπάρχουν δύο προτάσεις. Η πρόταση των εργαζομένων. Είναι η πρόταση. Ο μισό λεπτό. Είναι κοινή. Η ίδια πρόταση είναι. Λοιπόν, σας είπα, σας διάβασα την πρόταση, αύξηση 20 ωρών, αύξηση 20 ωρών στην προοπτική, πέστε στην προοπτική. Αυτή είναι η πρόταση συμπολίτευσης.
Η άλλη πρόταση είναι. Πες την πρόταση. Αύξηση του ωραρίου. Αύξηση του ωραρίου από μερική απασχόληση σε πλήρη απασχόληση. Ναι. Εννοείται όλα αυτά. Εννοείται. Λοιπόν, η πρόταση κύριος Κοτσανάς, συμπολίτευσης. Με την πρόταση του κύριου Σύψα, συμπολίτευση. Συμπολίτευση. Κύριος Κανέλος. Συμπολίτευση. Κύριος Καρακώστας. Κύριος Κονίδας. Πού είναι, δεν είναι εδώ. Κύριος Σκοτίνης. Κύριος Κοντρονιάς. Ο κύριος Κούκουνας. Κωστογιάννης. Πολωνήφης. Ράπτης. Σαλαμούρας. Σιαμαντάς, συμπολίτευση. Μπούκι. Θα κάνω μια παρένθεση πριν ψηφίσω. Θα ψηφίσω την πρόταση της κυρίας, που σέβεται τις συναδέλφισσες και θα προτιμήσει να κάνει μερικό ωράριο για να μην φύγουν οι άλλες κυρίες. Αυτό κατάλαβα, κυρία μου. Αυτό. Είπατε... Αγγελική, λάθος το ερμήνευσες. Είπατε κυρία στο σούπερ μάρκετ, θέλω να βλέπω στα μάτια τη φίλη μου. Κυρία Σμπούκη, διάβασα δύο προτάσεις. Την πρόταση της συμπολίτευσης, συγγνώμη. Κυρία Σμπούκη, με τη συμπολίτευση. Ο κύριος Σύψας. Σας παρακαλώ. Ο κύριος Σύψας, συμπολίτευση. Ο κύριος Σωτηρόπουλος, συμπολίτευση. Ο κύριος Φράγκος, συναμών. Ο κύριος Μπουλές, συμπολίτευση. Ο κύριος Μπουλές. Εντάξει, προφανώς έχετε διεκπαιρεώσει το θέμα, έχετε προαποφασίσει. Κύριε, εμείς δεν έχουμε, δεν έχουμε θέση εδώ, συγχαρητήρια. Ο κύριος Αγγελόπουλος, ο κύριος Βλάντες δεν υπάρχει. Κυρία Ζιαμπάρα, η κυρία Ζιαμπάρα, εργαζόμενη, ο κύριος Τσέλιος Ραπών, ο κύριος Πατσαούρας, εργαζόμενη, κύριος Τραχίλης, κύριος Γούλας, εργαζόμενη, και ο κύριος Αγκουρνός, συμπολίτευση, ορίστε, με σχετική πλειοψηφία εγκρίνεται η πρόταση της συμπολίτευσης. Περνάμε στο επόμενο θέμα.